Turn it up. Let's go! Είμαστε ζωντανά! Εκπέμπουμε ζωντανά! Στη Χαλκίδα! Και σε όλο το πλανήτη! Το νούμερο ένα πρωινό! Σοκαφέ Morning Show. Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Είμαι ο Νίκος Βέρτης. Είμαι ο Γιάννης Πλουτέρχος. Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και παρέα ακούμε Σοκ FM 104,8. Για ποιο λόγο πάμε ρόδι την πρώτη μέρα του χρόνου στα σπίτια μας? Γιατί για σκέψα σπαρμπανά. Να την πατήσει. Όσο οι σαλάτες είναι πιο ακριβές από τους γύρους, δεν θα κάνει ποτέ κανείς δει. Έλα Γιώργο, Πέτρος είμαι, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι κάνει ένας δελιβεράς επάνω στο δέντρο? Τι κάνει ένας δελιβεράς πάνω στο δέντρο? Του παρήγγειλε τα ειδονή. Η μουσική. Μόλις άνοιξε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το Σοκαφέ Morning Show είναι εδώ, 4 Μαρτίου του 2019. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι σήμερα τα κέφια? Καλό μήνα, διανύουμε την τελευταία Κυριακή της αποκριάς. Την τελευταία εβδομάδα της αποκριάς. Αυτή τη εβδομάδα τελειώνει η περίοδος της αποκριάς και μπαίνουμε στην καθαρά Δευτέρα και στη Σαρακοστή. Έφτασε και αυτή η περίοδος. Άντε, να τον πετάξουμε και τον αυτό το χαρταετό. Ναι, ναι, καθαρά Δευτέρα. Έχουμε τη Δευτέρα αυτή και μετά μπρος ολοταχώς για το Πάσχα. Έχουμε και μια 25η τριμεράκι που πέφτει φέτος. Α, τριμεράκι. Τριμεράκι, ναι. Τα κοίταξες δηλαδή? Τα κοίταξα γιατί έχω κανονίσει να εξαφανιστώ εκείνες τις μέρες από. Προσωπουγής. Και ποιο πλανήτη θα πας? Λέω να εξαφανιστώ, να πάω στο πλανήτη Άρη. Τι κάνετε? Πώς πέρασατε Σαββατοκύριακο, πώς πέρασε Ελίνα μου? Ωραία, πέρασα. Έχω που βγαίνω από την Τετάρτη κάθε μέρα. Ναι. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έκασα μέσα χθες. Άντε. Δηλαδή, έγινε ένα ρεκόρ τώρα βραδινών εξόδων και πρέπει να. Να χαλαρώσεις λίγο. Να χαλαρώσω λίγο. Να ξεκουραστείς Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ναι. Και από Πέμπτη ξανά. Σαββατοκύριακο έχουμε και πολλά πράγματα να κάνουμε. Θα ενημερωθείτε βέβαια και γι' αυτό από τον Σοκ FM 104,8. Τι έλεγε η Άντζελα? Πήγα παιδιά Αμαζονάκη. Καλά, ο Αμαζονάκης είναι μια κατηγορία από μόνος του. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν έχει ανταγωνιστή ο Αμαζονάκης πάνω στην πίστα. Είναι μόνος του, ρε παιδί μου. Έχει δικό του στυλ, δικό του έτσι. Τι κάλτσα φοράγε? Δεν είδα τις κάλτσες, τα παπούτσια ήταν περίεργα. Τα παπούτσια, ναι. Ο τρόπος. Κάναμε και τα γενέθλια του μπαμπά του το Σάββατο εκεί. Είχαμε και τον μπαμπά του, ο οποίος είχε τα γενέθλιά του και έγινε ένας εκεί πέρα χαμός. Αλλά είναι ο Μαζονάκης, είναι νούμερο ένα, παιδιά. Τελείωσε. Είναι Μαζονάκης για πάντα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Η Άντζελα, εντάξει, δεν την παλεύει και πολύ. Είναι για μισή ωρίτσα βγαίνει. Ναι. Εντάξει, λέει τα δικά της όμως τα ωραία. Τα παλιά τα ναι, καλά. Ναι, 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 ψιλοαγνώριστη. Δεν λέω άλλα αυτά. Αγνώριστη όμως. Καλωσύνη, δηλαδή, της άρεσε για να η τη γνωρίσω, τρόμαξα, παιδιά, να τη γνωρίσω την Άντζελα. Όπου πέρα, όταν βγήκε η Άντζελα, πέρα πέρασε πολύ ωραία. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι, όχι. Και όμως αυτό το μισάωρο, έστω που βγαίνει, κάνει τη διαφορά. Είναι φοβερή. Φοβερή. Και ο Κουρκούλης, εντάξει, είναι ένας από τους καλύτερους διασκεδαστές της Ελλάδας. Είναι στην πίστα πάνω ο Νίκος, είναι φανταστικός. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Ωραία, πέρασες δηλαδή, γέμισες τις μπαταρίες σου Σαββατοκύριακο? Ναι, έχω σου λέω που βγαίνω κάθε μέρα. Πρέπει να χαλαρώσω λιγάκι. Κατάλαβα τώρα. Δεν γίνεται. Μήπως θες αδειούλα, ένα διμεράκι? Όχι, όχι. Α, εντάξει, ωραία, ωραία. Καταπληκτικά. Μια χαρά, μια χαρά. Εσείς τι κάνατε? Α, φανταστικά. Πώς πέρασες? Παρασκευή δεν θυμάμαι καν. Βγήκες γενικά? Ναι, λίγα πράγματα. Ναι. Πήγα ένα σινεμά. Αχα. Είδα το ψυχρή καταδίωξη. Ναι. Εντάξει. Ωραίο. Καλούλι. Ναι. Καλούλι. Καλούλι. Δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο. Σε πολύ φαΐ. Φαΐ, ε. Πολύ φαΐ. Αφού πες να ξεκινήσει διατροφή. Κάνω Δευτέρα Παρασκευή. Α. Σαββατοκύριακο το ψηλό σπάω λίγο. Αλλά το ψηλό σπάω. Το ψηλό σπάω. Πόσο φάει? Μια φορά τη μέρα εσύ τρώει έτσι κι αλλιώς. Αλλά ναι. Αντί να φάω νορμάλ, έφαγα κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι. Δεν σουβλάκια. Εντάξει, δεν ήταν το πολύ φαΐ, σημαίνει τρώω από το πρωί μέχρι το βράδυ ασταμάτητα. Αυτό είναι το πολύ φαΐ στο χωριό μας. Ούτε γλυκά. Απλά όταν τρως μέσα στην εβδομάδα νορμάλ. Ναι. Το Σαββατοκύριακο όταν τρως 2 πιτόγυρα, σου φαίνεται πολύ. Πόσα σουβλάκια μπορείς να φας, μέχρι 2? Ανάλογα τι έχουν μέσα. Ναι. Δηλαδή, εγώ τα παίρνω με διπλό καλαμάκι χοιρινό. Ναι, και τρως 2. Τρώω 2. Διπλό καλαμάκι χοιρινό, ντομάτα, πατάτα, κέτσαπ. Έχω φίλο, ναι, ο οποίος τρώει 6 πιτόγυρα. Με τι είμαι, από όλα? Από όλα, ό,τι μπορείς να φανταστείς μέσα. Όχι, όχι, δεν το καταφέρνω. 6 πιτόγυρα και μετά μπορεί να φάει και κάτι ακόμη, γιατί έτσι. Για να γεμίσει. Ένα κενό. Ναι, υπάρχει ένα κενό στο μάχη. Όχι, δεν τα καταφέρνω. Εκεί πραγματικά σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Έφαγα χθες το βράδυ 2 καλαμάκια χοιρινά με πίτα κτλ. Και μισό μπιφτέκι γεμιστό.
Ναι. Το καλό, που, το καλό που βγαίνω συνέχεια είναι ότι, ότι ξεχνάω να φάω. Δεν λες πάλι καλά. Αυτό θα κάνω. Θα βγαίνω. Και μια σαλάτα. Για να κάνω δίαιτα. Κατά τα άλλα, εσείς τι κάνετε. Αφήστε μας εμάς. 697-800-1048. Στέλνετε μηνύματα στο Viber. Πού είστε, τι κάνετε, πώς περάσετε Σαββατοκύριακο. Εδώ θα είμαστε για 4 ολόκληρες ώρες. Στο Cafe Morning Show. Γιώργος Καρτελιάς. Ελίνα Παπίλα. Στο Cafe Morning Show. Καλή σας μέρα. Τι Σαββατοκύριακο όμως ήταν αυτό και τι δεν έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο, ρε παιδιά. Καταρχάς να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Φιόδωνας Γεωργίτσης μετά από την άνηση μάχη που είχε με τον καρκίνο. Αυτό που διάβαζα χθες είναι ότι για τον Γιάννη Μπεχράκη, που επίσης έφυγε από τη ζωή, ένας από τους καλύτερους Έλληνες φωτορεπόρτερ, ο επικεφαλής του Reuters, ο οποίος είχε βραβευτεί και με βραβείο Πούλιντζερ, ο Μπεχράκης είχε απαθανατήσει προσφυγική κρίση, μεταναστευτική κρίση. Οι φωτογραφίες του είναι. Άστα, είναι νούμερο ένα φωτογραφίες θεωρώ παγκοσμίως. Κάτι ευχάριστο έγινε σε αυτόν τον κύριο Μπέμπα. Επίσης είχαμε, τα σπάσανε σε αστυνομικά τμήματα, σε γήπεδα και πού δεν βάλανε βόμβες και μολότοφ. Ναι, χαμός εκεί. Τι άλλο διάβασα. Είχαμε πρεμιέρα του It's Show Time του Κοκλώνη, δεν την είδα όμως. Δεν το είδα, δεν ξέρω. 6% τηλεθέαση έκανε. Νούμερο ένα βγήκε στην υγειά μας του Παπαδόπουλου και ετοιμάζεται να του δώσουν μπόνους για αυτή την τηλεθέαση. Βραβείο. Χρήματα. Ναι. Δεν τρώγεται το βραβείο. Μπαίνει ωραία κορνίζα, μπαίνει σε ράφι. Ναι. Το άλλο που έγινε συγκλονιστικό βεβαίως είναι ότι σκοτώθηκαν Κούγιας Ελαζόπουλος μπροστά στα μάτια της Δέσποινας Βανδύ. Δεν είχαν συναντηθεί ποτέ. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση από την όλη φάση. Ότι δεν είχαν ξανασυναντηθεί ποτέ ο Λαζόπουλος με τον Κούγια face to face. Μάλλον όχι, ψέματα. Διάβασα ότι είχαν ξανασυναντηθεί σε ένα εστιατόριο που έτρωγε ο Λαζόπουλος με την κόρη του και πάλι έκανε τα ίδια ο Κούγιας. Αλλά δεν είχε βγει. Αυτό τον εκράζει μωρέ και ο Λαζόπουλος, γι' αυτό το δεν είχε βγει στα μίντια. Ο Λαζόπουλος ήταν με τη Μαρινέλα μπροστά στο κεντρικό τραπέζι, πίσω ήταν ο Κούγιας και άλλοι λένε ότι τον χτύπαγε πάνω στο τραπέζι. Ο Λαζόπουλος είπε ότι τον έπιασε το λαιμό. Και του πίεζε με το άλλο χέρι το πρόσωπο. Τι λες τώρα. Και τον έβριζε. Και ο Κούγιας λέει ότι θα πάμε στα δικαστήρια γιατί μου έχει φάει τη ζωή. Σε εκείνον οφείλεται ότι μου έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Σάτυρα, ναι, τα πάντα. Τι άλλο έγινε, κάτσε να σκεφτώ. Α, και έχουμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Εκεί πήρε Αργυρό η Παπαχρήστου. Κάτσε να σου πω. Η Στεφανίδη αποκλείστηκε. Η Κυριακοπούλου πήρε Χάλκινο. Και πρωταθλητής Ευρώπης ο Τεντόγλου. Αυτά διάβασα εγώ. Εγώ είδα για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ που παίζανε χθες. Ναι, ναι. 0-2 το σκορ. Ναι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ναι. Η ΑΕΚ τι έκανε. Έκατσε να δω για την ΑΕΚ. ΑΕΚ. Θα πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ, νομίζω. Κάτι τέτοιο άκουγα που λέγανε στο σπίτι. Έπαιζε με τον Άρη Θεσσαλονίκης. ΑΕΚ 2-0 έχασε. Έχασε. Ναι. Έχασε ο Ολυμπιακός. Όχι, αυτό έγινε τσικνοπέμπτη, συγγνώμη. Έχουμε μείνει λίγο πίσω, Ναι, απλά όταν χάνει ο Ολυμπιακός, κρατάει 10 μέρες το πάρτι. Γιατί? Όχι από μένα, από τους αεξίδες που. Χαίρομαι. Είμαι περικυκλωμένη. Εγώ δεν είμαι με κανέναν, παιδιά. Ναι. Εμένα η δουλειά μου προστάζει να μην είμαι με κανέναν. Ναι. Το έχουμε μάθει. Το έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στο Γεράσιμο σήμερα, στον Μάκη, στο Μικέ, στην Γερασιμούλα. Ναι. Είναι το Σιού Γεράσιμου του Ιωροδανίτου σήμερα. Αλήθεια? Ναι. Δεν το έχω εγώ αυτό σε γιορτή. Εσύ τα ξέρεις αυτά. Είναι κάποιοι Γεράσιμοι γιορτάζουν σήμερα. Εθνική ημέρα μουσική εν κίνηση. Ναι, εν κινήσει, ναι. Εθνική ημέρα γραμματικής. Ναι. Ωραία, είμαι η μέρα σου σήμερα. Α, ναι. Ναι. Η γραμματική, παιδιά, είναι μεγάλη. Δηλαδή, σκέψου ότι υπάρχουν πάνω από 100.000 λέξεις, έλεγε ο Παμπινιώτης κάποια στιγμή, εκ των οποίων υπάρχουν 300.000, τριπλάσιες σημασίες. Δηλαδή, μία λέξη μπορεί να σημαίνει τρία πράγματα. Πολλά. Εθνική ημέρα αγκάλια σε ένα στρατιώτη. Ναι. Είναι ρε παιδί μου να δείξουμε την υποστήριξή μας με ένα χτύπημα στην πλάτη, με μια χειραψία, με μια αγκαλιά. Τα ελληνικά στρατά, τα ξένα στρατά, γενικά το στρατιώτη ρε παιδί μου, ο οποίος υπηρετεί για αυτή την πατρίδα. Αν δείτε κάποιο στρατιώτη σήμερα, περπατάει στον δρόμο. Πάρτε μια καλίτσα. Για μα σου πει γιατί, πες, είναι εθνική μέρα σου σήμερα. Άμα δεν το ξέρει, να ακούγεις morning show, τι σου κάνω. Εμείς θέμε. Σαν σήμερα το 1966 η δήλωση του Τζον Λένον ότι οι Beatles είναι πιο δημοφιλείς και από τον Ιησού. Και από τον Χριστό, ναι. Προκάλεσε χαμό. Και το 1999 Μόνικα Λεβίνσκι βγάζει βιβλίο για τη σχέση της με τον Αμερικανό πρόεδρο Bill Clinton. Λοιπόν, σαν σήμερα είναι εβδομάδα ηλεκτρονικού εμπορίου. Σήμερα γιορτάζουν όλα τα e-shops σε ολόκληρο τον κόσμο. Αγοράζουν μέσα το ίντερνετ. Είναι η έκτη χρονιά που υπάρχει αυτή η εβδομάδα ηλεκτρονικού εμπορίου. Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή όλα τα e-shop έχουν τρελές εκπτώσεις. Είναι σαν την Black Friday. Ναι, είναι το Black Friday του ίντερνετ. Black Week. 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber και 22-210-62-200 επικοινωνείτε κατευθείαν.
μαζί μας. Καλημέρα στον φίλο τον Τίμο από Γερμανία. Καλημέρα στον Θωμά, στην Σοφία, στην Κατερίνα, στην Βούλα, στην Ασπασία, στην Σωτηρία που στέλνει και την καλημέρα της στη μαμά της, τη Μαρία. Και Τζακ, πόσο τζόκερ. Ναι, 4,3 δίνει την Πέμπτη. 4,3, ναι. Τώρα ναι. Μπορούμε να αρχίσει να ανεβαίνει η αδρεναλίνη όταν βλέπεις το δελτίο. 8, 20, 30, 34, 39 και τζόκερ το 20. Δεν πιάνετε. 8, 20, 30 δεν πιάνετε. Το πιάσανε. Πέντε δελτία το πιάσανε. Το ποιο, το τζόκερ. Όχι, παιδί μου, δεν πιάσανε το τζόκερ. Το πεντάρι πιάσανε με 22.300. Εκεί ήταν. Αφήκω, άφηκε το. Με 10 ευρώ παίζει όλο το τζόκερ από κάτω. Με 10 ευρώ όλο, ε. Μία στήλη, δεν είναι. Μία στήλη, μία στήλη. Τι είναι, όλα τα νούμερα πόσο στοιχίζει. Όλα τα νούμερα γενικά. Να παίξει όλα τα νούμερα για τα 45 και να παίξει και τα τζόκερ όλα. Νομίζω ότι είναι εκατομμύρια, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, ρωτάω. Ναι, ξέρω, θα σου λέγα. Είναι εκατομμύρια. Λοιπόν, με τον καιρό τι γίνεται. Με τον καιρό, παιδιά, καλά θα τα πάμε. Ο Καλιάνος έλεγε ότι μπορεί να περάσαμε, λέει, αξιόλογο κρύο. Άκου να δεις. Αξιόλογο. Αξιόλογο, ναι, ναι. Ωραία, δεν ήταν αξιόλογο. Αλλιώς λέγεται, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα. Και έντονες... Από τι αρχίζει, από ψή ή από πι. Και έντονες, λέει, διαδοχικές κακοκαιρίες. Αλλά ο Μάρτης, λέει, τις πρώτες 10 μέρες του θα έχει, λέει, πάνω από το μέσο όρο της εποχής θερμοκρασία. Της εποχής. Σήμερα φτάνουμε στους 14 βαθμούς Κελσίου με 57% υγρασία. Λίγα σύννεφα, τίποτα ιδιαίτερο, καλά θα κυλήσει η μέρα. Αύριο Τρίτη ηλιοφάνεια με 17 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Ξυπνάμε με 100% υγρασία βέβαια και 7 βαθμούς. Ναι. Την, 17 αύριο. Αύριο φτάνουμε τους 17. Μπράβο. Ξυπνάμε με 7. Ναι. Τετάρτη 18 βαθμούς Κελσίου με αραιή συννεφιά. Πέμπτη 19 βαθμούς Κελσίου. Και ανεβαίνουμε Παρασκευή 18 βαθμούς Κελσίου. Δεν σας τα είπα εγώ ότι 18. Θα έχει ωραίο καιρό τις αποκρύες. Σας το έλεγα. Το είχαμε δει στα μερομήνια εμείς. Άντε. Ναι, ναι, βέβαια. Σας έχω πει ότι τα μερομήνια δίνουν 7 χειμώνες το Μάρτι. Αν δεν είχαμε και εσένα, τι θα κάναμε σε αυτή τη γη, ήθελα να ξέρω. 7 χειμώνες, παιδιά, θα περάσουμε, λένε. Αλλά ο Καλιάνος διαφωνεί. Εν πάση περιπτώσει. Πόσους έχουμε περάσει τώρα, 3, 4? 56 που έχουν περάσει. Ρωτάω για να ξέρω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Για να μετράμε. Είναι σαν τις 7 χειμώνες, μάλιστα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Μια μεγάλη καλημέρα και καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα μας. Η Σταυρούλα μας στέλνει την καλημέρα της. Η Σωτηρία βεβαίως. Η Ασπασία, καλημέρα. Το Κατερινάκι, μια όμορφη εβδομάδα να έχουμε. Ο Θωμάς επίσης μας στέλνει. Πάω στο πάρκο. Όλο το πιτσιρί και ήταν με ένα τάμπλετ. Εγώ έκανα τσουλήθρα. Καλημέρα στον Τίμο από τη Γερμανία. Σήμερα πάει Βερολίνο. Καλημέρα στον Άγγελο, στην Έλσα και στο Σοφάκι. Και τα έμαθες για τον Τάνο, ε? Τι έγινε? Τι είπε ο Τάνος, άλλη δήλωση φανταστική. Τι είπε ο Τάνος? Oh. Ότι όταν βρέχει έχει βροχή και όταν δεν βρέχει δεν έχει. Όχι, ρε, αυτά τα είναι κλισέ, περάσανε αυτά. Τι είπε? Το νερό σβήνει τη φωτιά. Α, ναι, το είδα. Η φωτιά δεν σβήνει το νερό, κυρίε και κύριοι. Τάνος μετά 2019. Καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη, τι κάνεις? Ωραία, νύστα, πρωί-πρωί. Κομμάτια ο Δημήτρης. Δημήτρη μου, σε καλούμε το Σοκαφέ μου και το Σοκαφέ Morning Show στο νερό μαζί μας. Τι κάνεις, πώς είσαι, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, μια χαρά εσύ. Γεια σου, Δημήτρη, πω, τι έκανες εχθές? Ήμουν κάτω στα μέρη σας, είχε νύχτα. Στα μέρη μας. Εδώ Χαλκιδά. Ενώ τώρα που είσαι, τώρα στο κρεβάτι μου, θύμισε. Ναι, σε ποια περιοχή εννοώ, το κρεβάτι σε ποια περιοχή? Θήβα. Α, στη Θήβα. Λοιπόν, Δημήτρη, ξέρουμε ότι είσαι αγρότης. Τι παίρνεις? Μπαμπάκια, τριφύλια, καλαμπόκια, τι απόγονα. Τριφύλια, καλαμπόκια και τέτοια. Κάτσε, εγώ κάνω μετάφραση. Δημήτρη, να σου πω, όταν λες ξενύχτησες, δηλαδή πολύ. Πολύ. Ήπιες κιόλας? Όχι, φίγω, δεν ήπια. Είναι λίγο αυστηρό το αργότερο στην Θεϊκίδα και φοβάμαι. Άξιζε το ξενύχτη. Πολύ ωραία, ήταν στον άμα, φοβερά. Δεν ήπια, λέει, γιατί είναι το αλκοτέστ, λέει, και φοβάμαι. Όχι, ας πούμε, γιατί να μην πιω, γιατί το πρωί μπορώ να δουλεύω ή οτιδήποτε. Το αλκοτέστ, παιδιά. Και τώρα τι να κάνω τώρα? Τι να κάνουμε τώρα? Με τη λάσπη, θέλω να κατέψω τα χωράφια, δεν μπορώ να κατέψω τα νερά μας. Έχουμε πηγή. Τι λέει? Μιλάς γρήγορα, δεν καταλαβαίνω. Ποιο μας έβαλε σε παρακαλώ? Κάτσε να γυρίσουμε. Γύρνα πλευρό, μήπως μιλήσει πιο αργά. Τι να κάνουμε? Λοιπόν, Δημήτρη, για πες, είσαι φοβερός. Για πες μου λίγο, ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο για μια γλυκιά καλημέρα? Δεν ξέρω. Πού πάει το μυαλό? Είσαι δεσμευμένος, Δημήτρη? Όχι. Υπάρχει κάποια κρυφή θαυμάστρια, κάτι? Υπάρχει. Πώς τη λένε την κρυφή θαυμάστρια? Ασπασία. Α, γεια σου, για Ασπασία μας έβαλε. Ήσασταν μαζί με την Ασπασία αυτό το βράδυ? Ναι. Εντάξει. Ωραία, σου στέλνει μια γλυκιά υπέροχη μοναδική καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ, παιδιά. Να είσαι καλά, είσαι υπέροχη. Έγινε, να είσαι καλά, καλημέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια, φιλιά, φιλιά. Όπω, αυτά είναι, παιδιά. Είδατε. Άμα βγαίνει. Και αγούρο ξυπνημένο, τα έλεγε γρήγορα. Καλημέρα στο Σοφάκι, στην Έλισσα, στο Θάνο. Καλημέρα στο Μαράκι. Στον άλλο Θάνο, βεβαίω. Στον Κυριάκο, καλημέρα. Από Μονεμβασιά. Καλημέρα στη Σταυρούλα, στην Ήρις, καλημέρα. Στο Δημήτρη και στο Σωτηρία. 697-800-1048. Αυτό είναι ο ρυθμό στο Viber 697-800-1048. Το λέω έτσι αργά γιατί μας ζητάτε από τα social media να το λέμε πιο αργά ακόμα. 697-800-1048. Εντάξει. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, Λενιό. Καλημέρα.
Τι κάνεις? Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα κιόλας. Λενιό, σε καλούμε το Σοκαφέ μου και το Σοκαφέ Morning Show στον αέρα μαζί μας. Είναι κάποιος... η πάυση της αναγνώρισης. Ναι. Ποιοι είναι τώρα αυτοί? Να επεξεργαστώ λίγο τι γίνεται. Είσαι στον αέρα μαζί μας. Την πιο γλυκιά καλημέρα στο πολύ αγαπημένο μου αεράτο Λενιό. Αεράτο κιόλας. Ανυπομονώ για τον επόμενο. Καλημέρα. Ανυπομονώ για τον επόμενο προορισμό. Ανυπομονή για τα επόμενα μποφόρ. Ποιο μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο? Έλα, λέει. Κλεωμένης. Έχει κλεωμένη? Ο Γιώργος. Όχι. Έχω και κλεωμένη. Όχι εσύ, για τον Γιώργο μιλάω. Εγώ, αν έχω κλεωμένη. Εσύ έχεις κλεωμένη? Όχι. Γιώργο, έχεις? Όχι. Πες άλλον. Μένιος, Μενέλαος. Ο Μενέλαος. Εντάξει. Αυτοί όλοι είναι το ίδιο πρόσωπο? Όχι. Οι δύο είναι το ίδιο, ο άλλος ξεχωριστό. Ο ξεχωριστός πρέπει να μας έβαλε. Ο Μενέλαος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Ο Μενέλαος. Ναι. Γιατί σε λέει αεράτο Λενιό, τι συμβαίνει? Βλέπει πολύ τηλεόραση. Βλέπει πολύ τηλεόραση. Τι έχει γίνει τώρα, γιατί εγώ είμαι και περίεργη. Βλέπει πολύ δεράιδα και παλικάρι. Να σου πω τώρα, η άλλη που μας είπες, τι είναι τώρα, για πες μας. Φίλη της. Τίποτα, από φίλη μου, ναι. Ναι, φίλη. Εντάξει. Λοιπόν, έγινε Λενιό μου, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και πολλά φιλιά. Πάνα την κάψη, έγινε και η αλληλεγγύη σου. Παιδιά, έτσι, wake up call, ωραία να κάνουμε πρωί-πρωί και να κάνουμε ωραία καλοβδομαδιάτικα wake up call. Και τα δικά σας λοιπόν wake up call, 697-800-1048 και 22-2-10-62-800. Ένα τηλέφωνο, ένα όνομα και τα υπόλοιπα τα αφήνετε πάνω μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κάνα παρατσούκλια, έχει να το δώσετε. Αναλαμβάνουμε όλες τις περιπτώσεις, δύσκολες και μη. Ό,τι θέλετε, εμείς εδώ πέρα είμαστε για εσάς. Πάμε στο επόμενο, γιατί έχουμε και ζώδια και όλες που περιμένουν. Μας φάνε και τα 12. Έχουμε σελήνη στον υδροχό τώρα, τι να λέμε. Χαμός. Πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε σελήνη στον υδροχό. Τι τραγούδι μου θυμίζει αυτό? Ο υδροχός του Παπάζογλου. Όχι. Μπαίνουμε άλλο στον υδροχό. Όχι άλλο. Σελήνη αγαπάει Αλέξη. Κάτι άλλο δεν έχω. Ούτε άλλο έχουμε. Κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τι. Έλα, βρε Φανή, σήκωσε το έξι και γενέθλια σήμερα. Σήμερα 4 Μαρτίου γιορτάζουν τα ψαράκια. Σε 2 μέρες η γενέθλια το παιδί μου, το σπλάχνο μου. Σε 2 μέρες? Το πρώτο μου παιδί, μάλιστα. Α, ωραία, μας φέρεις γλυκά. Βέβαια. Από το Βασιλείο εννοείται. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε τα ζώδια της ημέρας βεβαίως. Για να μάθετε ποιο ζώδιο θα. Μάλλον για να κερδίσετε πολύ ωραία δώρα, πρέπει να προσέξετε ποιο ζώδιο δεν θα υποθεί και σήμερα στον αέρα του Morning Show. Και σήμερα είναι 4 Μαρτίου του 2019. Και αν έχεις γενέθλια. Χρόνια σου πολλά. Είσαι μοναχικός αν έχεις γενέθλια σήμερα. Είσαι ανεξάρτητο άτομο. Δεν ξέρεις τι σημαίνει όμως μοναξιά. Μπορεί να είσαι μόνος σου, ναι, αλλά δεν αισθάνεσαι μοναξιά, γιατί η μοναχικότητα είναι κάτι που λατρεύεις πολύ. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν είναι μόνος σου, όταν είσαι μόνος σου, ναι, και δεν σε πειράζει, δεν αισθάνεσαι μοναξιά. Όχι, είσαι μοναξιά αισθάνεσαι όταν δεν θες να είσαι μόνος σου και αναγκαστικά είσαι. Οπότε σου λέει, γεννημένη 4 του Μάρτη, είσαστε μοναχικοί και δεν έχετε μοναξιά. Αν όμως, αν έρθει κόσμος και σας μιλήσει. Δεν έχετε θέμα. Ναι, και σας κάνει έτσι να βγείτε από το καβούκι σας, κάνετε τους άλλους να παραμιλούν. Είστε τέτοιοι άνθρωποι, κατάλαβες. Οι άνθρωποι βασίζονται σε εσάς για μια αντικειμενική σκοπιά. Είστε αντικειμενικό το μάτι σας. Σήμερα έχει γενέθλια ο Γιώργος Αμαζονάκης. Άντε, χρόνια του πολλά. Σήμερα γενέθλια ο Γιώργος Αμαζονάκης. Και βέβαια του είπαμε χρόνια πολλά το Σάββατο που ήμουν εκεί πέρα και κάναμε ωραία παρέα. Έλα, Ελίνα. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, παιδιά. Τι λέτε τώρα? Ωραία. Πώς μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα δύο, Αμαζονάκης και Μητσοτάκης? Να πάει σήμερα ο Μητσοτάκης να κάνει τα γενέθλιά του ο Αμαζονάκης. Όλα τελειώνουν σε Άκης. Εντάξει. Κυριάκος Μητσοτάκης, να το τσεκάρουμε κιόλας, γιατί. Γιατί φοβάσαι μήπως δεν είναι του Μητσοτάκη? Σήμερα είναι του Μητσοτάκη, παιδιά, να ξέρετε. Ναι, το είδα και εγώ του Μητσοτάκη. Ναι, 4 Μαρτίου του 68, 51 ετών. Ο Αμαζονάκης πόσο είναι? Ο Μαζονάκης είναι πιο μεγάλος. Δεν του φαίνεται παντός. Κάτι κάνει, δεν ξέρω. Έχει τράβηγμα? Δεν έχει τράβηγμα. Είναι τόσο ωραίος. Καλά, έχει το μάτι τώρα που ο Μαζονάκης. Το γαλανό το μάτι είναι διαφορετικό. Ναι. Πόσο είναι? Γεννημένος το 72, 47 ετών. Α, 47 είναι, 50 ετών είχα. Όχι, όχι. Δεν του φαίνεται για 47. Είναι τόσο φρεσκαδούρα που είναι νούμερο ένα. Νούμερο ένα. Λοιπόν, και είπαμε πριν από λίγο, έχουμε υδροχό στον Παρθένο. Έχουμε σελήνη στον υδροχό και σήμερα είμαστε φιλικοί, ομαδικοί και ανθρώπινοι. Παράλληλα όμως είμαστε και ανεξάρτητοι, προκλητικοί και νευρικοί. Όπως και να έχει, είσαστε ευνοημένοι πάρα πολύ εσείς που είστε ζώδιο φωτιάς ή αέρα του τρίτου δεκαημέρου. Όταν λέμε ζώδιο φωτιάς και αέρα, μιλάμε για κρυούς λέοντες τοξότες, μιλάμε για δίδυμους ζυγούς και υδροχόους. Λοιπόν, ετοιμαστείτε γιατί σε λίγο έχουμε τα άστρα και τα ζώδια που θα μας φέρουν εμπόδια και θα μοιράσει υπέροχα μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Και να κάνουμε τη διόρθωση που μας στέλνει και η Μέρη, ναι, βέβαια μήνυμα, ότι αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα
εβδομάδα την λένε τυρινή την εβδομάδα. Ή αλλιώς τη στυροφάγου τέλος πάντων. Ναι. Όπου καταλύονται τα πάντα εκτός από το κρέας. Ότι δεν τρώνε κρέας αυτήν την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα. Απλά εμείς πάντοτε ξεκινάμε την νηστεία ουσιαστικά την καθαρά Δευτέρα. Ναι. Η γιαγιά μου, ας πούμε, δεν έτρωγε κρέας την εβδομάδα τη στυροφάγου. Αλλά εμείς στο σπίτι δεν το είχαμε αυτό. Το τουνί την εβδομάδα. Ναι, δεν τρώνε. Τρώνε γι' αυτό λέγεται και τη στυροφάγου. Τρώνε γαλακτοκομικά. Δηλαδή καταλύεται το γάλα. Το γαλακτοκομικό που ουσιαστικά απαγορεύεται και αυτό. Μετά. Απαγορεύεται και αυτό στην νηστεία και το γάλα και το γαλακτοκομικό. Ωραία, στην νηστεία την καθαρά την νηστεία. Την πες καθαρά Δευτέρα. Κανονικά είναι αυτό που λέει η Μέρη, ότι και αυτή την εβδομάδα δεν καταλύεται το κρέας. Αλλά εμείς από την καθαρά Δευτέρα ξεκινάμε πάντα την νηστεία. Ωραία, πες από καθαρά Δευτέρα, ρε παιδί μου, μάλλον από Τρίτη. Ναι. Γιατί καθαρά Δευτέρα. Δεν τρως καθαρά Δευτέρα κρέας, ούτε γαλακτοκομικό. Δεν θα φας, γιατί θα βγεις για θαλασσινά. Ναι, μπράβο, ναι, δεν τρως. Αν έβγαινες για κρεατικά θα τρώγες, άλλο λέω. Άρα από Δευτέρα, ναι. Τι μπορούμε να φάμε. Τα πάντα εκτός από κρέας και γαλακτοκομικό. Α, μόνο. Ναι, ναι, ναι. Όλα δεν τα τρως. Μακαρόνια, κοινόα. Όλα. Ναι, όλα. Φάβα. Δεν τρως όμως γαλακτοκομικό, δεν τρως κρέας. Κατσικίσιο. Δεν τρως αυγά, τίποτα. Τίποτα. Ό,τι έχει να κάνει με γαλακτοκομικό για κρέας. Είναι δύσκολη νηστεία. Εγώ θαυμάζω τους ανθρώπους που τα καταφέρνουν όλο αυτό το διάστημα και το κάνουν αυτό. Η μαμά μου, ας πούμε, που το κάνει χρόνια. Είσαι και εύκολη. Δεν είμαι, κάνεις λάθος. Γιατί έχω θέμα με το γαλακτοκομικό. Εντάξει, παιδί μου, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κρέας. Ναι, εντάξει, και το κρέας. Για εμάς που είστε κρεατοφάγοι τουλάχιστον. Ναι. Αλλά είναι δύσκολο. Είναι από τα. Έτσι, είναι πόσο σπορεί, παιδί μου. Με δικά σου λόγια. Αν το κάνεις, όμως αισθάνεσαι μια απίστευτη γαλήνη, λέει, στην μια ολοκλήρωση. Ναι, αισθάνεσαι, λέει, πολύ καλά. Έχω χρόνια να το κάνω. Σκέφτομαι κι εγώ. Έχεις νηστέψει. 40 μέρες. Πάνε χρόνια. Κανονικά είναι 50 γιατί είναι εκεί τη εβδομάδα. Ναι, αυτή. Αλλά συνήθως το ξέρεις, το μεγάλη εβδομάδα. Από Μεγάλη Πέμπτη κιόλας. Ούτε καν Μεγάλη Εβδομάδα. Μη σου πω, άντε, Μεγάλη Πέμπτη μεσημεράκι. Μεσημεράκι. Και λοιπόν. Μεγάλο Σάββατο, 12 ώρα το μεσημέρι. Έχουμε την πρώτη ανάσταση. Πάει τσουρέκι, φούρνο. Λοιπόν, δώστε προσοχή, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τα άστρα και τα ζώδια. Ένα ζώδιο θα επιδηθεί και σήμερα. Ένα θα είναι του καιρού. Θα κερδίσει υπέροχα δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. 22-210-62-700. Θα ξεκινήσω με τον τοξότη. Γιατί έτσι να ξεκινήσω εβδομάδα με καλή διάθεση. Τοξότη, προσπάθησε να σκέφτεσαι θετικά και να βρίσκεσαι κοντά σε ανθρώπου που σε κάνουν να νιώθει όμορφα και σε ηρεμούν. Το νούμερο 10. Όλα τα νηστεύουμε, όλα τα κρέατα, Όλα, τι. Κανονικά αυτό. Κατάλαβες, κανονικά όλα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος νηστεύει, αλλά έχει ερωτική πράξη. Έχει σεξουαλικές σχέσεις. Δεν είναι. Τι σταματάει κι αυτό. Δεν είναι νηστεία αυτό. Δηλαδή, αν πας με ναύτη. Για ποιο λόγο. Είναι θαλασσινό. Τα ακούσαμε κι αυτό. Αυτό ομολογώ δεν το είχα ξανακούσει. Όλα τα έχω ακούσει στη ζωή μου, δεν το είχα ξανακούσει. Λέων, κοίτα την περίοδο αυτή να κρατήσεις χαμηλούς τους τόνους των συζητήσεων και προσπάθησε να δεις τα πράγματα με θετική άβρα. Υπάρχουν και γυναίκες γαρίδα, πιάνει. Δώστο μου, λοιπόν. Ζυγός, θα έρθει σε επαφή με νέα πρόσωπα από το κοινωνικό σου περιβάλλον που θα σου προτείνουν καινοτόμες ιδέες οι οποίες θα σε ενθουσιάσουν και θα σε τονώσουν. 44. Άμα νηστέψεις, Γιώργο, ναύτη να προτιμήσεις πάντως. Γυναίκα γαρίδα, θα πάω, μου αρέσουν οι γαρίδες. Κριός. Στο οικογενειακό σου περιβάλλον θα υπάρξουν όμορφα νέα αφού θα έχεις ευχάριστες συναντήσεις με αγαπημένο σου πρόσωπο. 45. Εγώ καιρός. Θα έχεις την ανάγκη να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στον εαυτό σου, στα αγαπημένα σου πρόσωπα και στην οικογένειά σου. 34. Καρκίνο. Στο οικογενειακό σου περιβάλλον, πολύ πιθανό να υπάρξουν κάποιες εντάσεις που θα σε στεναχωρήσουν. Απόφυγε ωστόσο όσο πιο πολύ μπορείς την εμπλοκή σου σε αυτές και προτίμησε εξόδους με φίλους και γνωστούς. 30. Ποιο είπα. Τον εγώ καιρό. Δίδυμη. Είσαι αληθινός και αυτό σε κάνει να είσαι ιδιαίτερα αγαπητός και ξεχωριστός και αυτό το αναγνωρίζουν τα πρόσωπα του οικογενειακού σου περιβάλλοντος. 25. Σκορπιός. Τα ΟΙΚ θεωρούνται και αυτά νηστήσιμα. Παρόλο που υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους δεν συμφωνείς εξαιτίας της καλής ψυχολογικής σου κατάστασης, ναι, θα είσαι σε θέση να συνεργαστείς σε μια μεγάλη υπόθεση με θετικά αποτελέσματα. 29. Σήμερα, Τι θέλει να πει. Τι θέλει να πει. Ότι υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους δεν συμφωνείς. Αλλά επειδή είσαι πολύ καλά μέσα σου, θα συνεργαστείς μαζί τους και θα είσαι πολύ περάνω, ρε παιδί μου. Τι συζήτηση έχουμε σήμερα εμείς οι δύο? 29. Εμείς δεν έχουμε σήμερα. Δεν σήμερα, έχουμε. Σήμερα όχι, όχι. Όχι. Δόξα τω Θεώ. Υδροχός. Προσπάθησε να μην πάρει σοβαρές ή καθοριστικές αποφάσεις. Υπάρχουν εκκρεμή προβλήματα που θέλουν το χρόνο του. Στο νούμερο 7. Παρθένος. Με τον Ερμή να ξεκινά την ανάδρομη πορεία του από τις 5 από αύριο. Έχουμε ανάδρομο Ερμή να σας ενημερώσω. Να αρχίσαμε. Δεν υπογράφουμε, δεν κάνουμε δοσοληψίες, δεν κάνουμε πάρε δώσε λεφτά, δεν ασχολούμαστε με υπολογιστές, δεν επικοινωνούμε γενικά με τους ανθρώπους, κλεινόμαστε σε ένα σπίτι και δεν μιλάμε με άνθρωπο. Και νηστεύεις κιόλας, όλα μαζί.
Με τον Ερμήνα ξεκινά λοιπόν την ανάδρομη πορεία και μετά και, στους, και, και πέντε από αύριο και, μπαίνει στο Συχθείς ανάδρομος. Προβλέπονται αρκετά έντονα και περίπλοκα γεγονότα στη ζωή σου. Ναι. Θα προκύψουν παρεξηγήσεις με πρόσωπα του κοντινού σου περιβάλλοντος. Το 8. Παρθένος, Πρόσεχε στους Παρθένους. Ταύρος, είσαι σε μια φάση του πλανητικά σου δίνει εύνοια. Ηρεμία σε ανανεώνει και φρεσκάρει τον αέρα σου. Ζήσε την κάθε στιγμή. 15. Τελείωσες, εντάξει, κομπλέ είμαστε. Ναι. 22-2-10-62-700 και επικοινωνήστε μαζί μας. Ένα είναι το επιδημένο ζώδιο της ημέρας για σήμερα και κερδίστε υπέροχα μοναδικά δώρα. Είναι καλημέρα στα παιδιά. Περιδεμένα τα πράγματα. Στο Σκαραμαγκά θα γίνει χαμός την επερχόμενη εβδομάδα. Είναι και ο παρουσιάζο την αύξηση. Καλημέρα. Ο δικός μου άντρας λέει πάντως είναι νηστίσιμος. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, το όνομά σου? Καλά. Αγγελική, Αγγελική. Πού είσαι, Αγγελική μου, τι κάνεις, πού, καλή εβδομάδα κιόλας. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Πού σε έχουμε πετύχει? Στο σπίτι είμαι. Πώς πέρασες από το Κυριακό? Α, καλά, ξεκούρασες στο σπίτι, χαλαρά. Χαλαρά, χαλαρά. Θα νηστέψεις εσύ? Όχι. Το έχω κάνει κι εγώ μια φορά. Πώς ήταν, Δύσκολα, αλλά δύσκολα. Εντάξει, άμα θες να νηστέψεις, μετά δεν σε νοιάζουν τα υπόλοιπα. Εντάξει. Όλο και κάτι βρίσκεις. Έχουν βγάλει και τόσα υποκατάστατα μέχρι και για το κρέας που όλο και κάτι βρίσκεις. Πάντως λένε, ότι στην νηστεία παχαίνεις. Επειδή δεν τρως κρέας και τρως πολύ άμυλο, πολύ ψωμί και τέτοια. Ψωμί, πατάτα. Ναι. Γι' αυτό πέφτει με τα μούτρα, μακαρόνια, ρύζια, τέτοια. Δεν πλακώνει την παπάρα και είσαι σαλάτα, πα και ισιώσει λίγο το αντεράκι. Εντάξει, παιδιά, η νηστεία ξέρει τι είναι. Η νηστεία, που, σαν τη μάνα μου πηγαίνει και παίρνει το ευλογημένο το τυρί από το σούπερ μάρκετ. Ναι. Η νηστεία είναι να μην τρώ τέτοια. Νηστεία σημαίνει στερούμε και τρώω τα. Είμαι λιτοδίαιτος. Η νηστεία δεν είναι αν δεν πλακωθώ στη χωριάτικη χωρίς φέτα και με ένα κιλό ψωμί. Κάτσε, με συγχωρείς, νηστίσιμη δεν είναι η φέτα. Νηστίσιμο δεν είναι το λάδι. Η φέτα δεν είναι νηστίσιμη. Η φέτα, λέω, η ντομάτα. Είναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν απολαμβάνεις το φαγητό στην νηστεία. Δεν απολαμβάνω, το ίδιο τρώω κάθε μέρα. Δεν απολαμβάνω κάτι. Τέλος πάντων, τι ζώδιο επίδειξε η Ελίνα, ρε Αγγελική μου? Λοιπόν, τον νυχθεί. Μπράβο, Αγγελική. Ένα γεύμα σαρακοστιανό. Σε περιμένει για 40 μέρες συνεχόμενες. Μείνει στη γραμμή, σα ενημερώνει με το δωράκι σου. Καλημέρα. 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 Στην πρόταση ενός ταξιδιού, μην είσαι αρνητικός. Προσπάθησε να δεις τα θετικά της περίοδου. Στην οικογένεια θα λάβεις νέα που θα σε χαροποιήσουν ιδιαίτερα. 37. Να στείλω μια καλημέρα στην Έλσα, η οποία μας λέει ότι και εκείνη νηστεύει 40 μέρες. Όταν είσαι παντρεμένος, λέει, παντρεμένη, δεν είναι αμαρτία να έχεις σεξουαλικές επαφές. Εκτός τη μεγάλη εβδομάδα, μία φίλη μου έχει ρωτήσει ιερέα. Δεν εγώ, η αλήθεια σου, είναι ότι εγώ δεν έχω ρωτήσει, δεν τρέπομαι να ρωτήσω. Τι ντρέπεσαι να ρωτήσει? Και πάνω από στον παπά, ξέρεις, παπά, δεν μπορώ να έχω σεξουαλικές σχέσεις με τον άντρα μου. Θα μου πει. Με τον άντρα σου θα του πει, δεν του πει με τον. Ναι, ρε παιδί μου, δεν ντρέπομαι, πώς θα σου πω. Δεν μου, τώρα που μου το πει Έλσα, ορίστε, το μάθαμε. Αμαρτία δεν είναι και η σεξουαλική σκέψη? Σκέψη, όχι. Γιατί? Σκέπτεσαι. Ποιο σκέπτεται μωρέ σεξουαλικά, δεν νομίζω. Με δουκροϊδεύει. Τι να σκέφτεται, ποιο σκέφτεται σεξουαλικά? Τι εννοεί να σκεφτώ, να κάνω σκέψη στην πράξη? Ναι. Και γιατί δεν την κάνω πραγματικότητα? Αφού δεν μπορείς, νηστεύεις. Α, τι εννοείς? Όχι, όταν νηστεύω. Παιδιά, το ρήμα νηστεύω είναι από το στερητικό νη και το ρήμα εστίο. Το εστίο στα αρχαία σημαίνει τρώω. Έτσι, στερούμε το φαγητό, στερούμε τα υλικά αγαθά. Η νηστεία ξέρεις γιατί είναι? Άρα... για να μας δείξει ότι μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς υλικά αγαθά. Ναι, παιδί μου, ναι, δεν διαφωνώ. Οπότε εγώ μαζί σου. Οπότε μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Ρε, δεν διαφωνώ εγώ μαζί σου. Λέω για τη σκέψη. Η σκέψη είναι αμαρτία, όχι. Δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς αυτό 40 μέρες. Δεν ξέρω. Σιγά μου, ρε. Κάτσε ρε παιδί μου, Πάσχα πέφτει, έχεις πιο λίγη δουλειά, χαλαρώνουν λίγο τα πράγματα, έχεις πιο πολύ λίγο χρόνο για τον εαυτό σου, σου έρχεται. Καλά, για μεγάλη εβδομάδα δεν το συζητάω. Όχι, μεγάλη εβδομάδα δεν θέλεις κιόλας. Σε καλά. Δηλαδή, εγώ ποτέ δεν έχω θελήσει μεγάλη εβδομάδα, δεν μου έχει έρθει όρεξη. Ούτε ειδικά μεγάλη Πέμπτη, μεγάλη Παρασκευή. Υπάρχει μόνο στεναχώρια. Του άντρα σου? Του άντρα μου, για καλό του θα πρέπει για εκτός να στεναχωριέται. Το καλό που του θέλω. Αυτό στεναχωριέται για άλλο πράγμα. Όχι. Όχι, στεναχωριέται. Ξέρεις τι στεναχώρια που δεν του κάθεσαι εσύ όλη την μεγάλη εβδομάδα. Καλημέρα στην φίλη που λέει Ελίνα. Όταν λέει μία δεν σκέπτομαι, λέει ο άντρας αλλού επισκέπτομαι. Ναι. Άντρας το λέει αυτό σίγουρα. Άντρας το έχει στείλει το μήνυμα. Δεν ξέρω. Καλημέρα στην φίλη την Αναστασία. Τι γαϊδούρια είμαστε. Γαϊδούρια τι σημαίνει? Τι γαϊδούρια είμαστε. Α, γαϊδούρια γράφει. Είναι γκρίκλης. Είναι γκρίκλης.
Καλημέρα στην Αναστασία. Να πείτε στην κοπέλα πολύ μουρντάρι ο ιερέας. Η θρησκεία μας επιτρέπει σεξουαλικές επαφές μόνο για τεκνοποίηση. Τώρα ποιος εφαρμόζει, λέει. Είναι άλλο αυτό βέβαια. Κάτσε. Εννοείται την Πεντηκοστή, όχι σεξ. Να στείλουμε μια καλημέρα στον Δημήτρη που λέει: παιδιά, καλημέρα, είναι η νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής. Είναι 50 μέρες, όχι 40 που είπατε δύο τρεις φορές. Το είπαμε αυτό, ότι είναι 50 μέρες από την καθαρά. Συγκεκριμένα είναι 48 για την ακρίβεια. Είναι 48 μέρες η νηστεία. Καταλύεται το ψάρι, 25 που τρώμε μπακαλιάρο σκορδαλιά και τη γιαγιά του Βαΐου που τρώμε πάλι ψάρι. Μάλιστα. Πάντως στην φίλη την Αναστασία να πω ότι αφού θέλει η Εκκλησία λέει ότι μόνο για αναπαραγωγή. Έτσι δεν είναι, έτσι μας λέει. Για τεκνοποίηση. Ναι, ναι. Άρα δεν πρέπει να το κάνεις πάρα πολλές φορές μέχρι να πιάσει. Και άμα πιάσει. Άμα πιάσει με την πρώτη, πας για το δεύτερο. Α. Θα πιάσει και το δεύτερο με την πρώτη. Ποιο δεύτερο. Παιδί μου, με το που κάνεις σεξ πιάνεις παιδί. Δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Τα ποσοστά δείχνουν τουλάχιστον. Άρα δηλαδή εσύ, ας πούμε, άμα έχεις σεξουαλικές επαφές στη Σαρακοστή, θα το κάνεις μόνο για τεκνοποίηση. Θα βάλω την ταμπέλα. Ναι, ναι, ναι. Την ταμπέλα. Με δύο προφλέκτικα. Έτρεπεσαι λίγο. Έχουν βγάλει νηστίσιμα. Με γεύση χταποδάκι, με γεύση μπακαλιάρο. Έλα πάμε. Και έχω στείλει ένα μήνυμα σε έναν φίλο πάτερ. Ναι, ναι. Να μας ενημερώσει, γιατί βλέπω τα μηνύματα είναι σοριδών. Να μας ενημερώσει τι γίνεται με την ερωτική επαφή μέσα στο 50 μέρες νηστείας. Ναι, παιδιά, γίνεται χαμός με αυτό το θέμα. Λοιπόν, καλημέρα στη Μέρη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σεξ τρεις μέρες πριν κοινωνήσετε και μία μέρα μετά. Έτσι λέει ο σύγχρονος πνευματικός. Μάλιστα. Είναι ανάγκη αυτό, δεν το ξέρει η προηγούμενη κυρία που είπε για τεκνοποίηση. Μάλιστα. Δηλαδή, φίλη της ήτανε, δεν περίμενε. Κοινωνά, α πούμε, Κυριακή πρωί μέχρι Πέμπτη και μετά Κυριακή βράδυ, α πούμε, ή Δευτέρα. Δευτέρα. Σου λέει μια μέρα μετά. Ναι, ναι, ναι. Δευτέρα ναι. Βράδυ μετά πας. Εννοείται και η σκέψη είναι η αμαρτία, λέει η Αναστασία. Α, ωραία. Αυτό θέλω να πιστεύω. Λέει Θεέ μου, συγχώραμε πρωί-πρωί. Συγχώραμε και εμένα, παιδιά. Επίσης, σας πω, λέει η Έλενα. Εγώ ότι... γελάω πολύ γιατί οι γυναίκες θέλουν μηνύματα. Ρε. Σεξ, λέει η Έλενα, βάσει της θρησκείας κάνουμε μόνο όταν θέλουμε παιδί. Δεν μας έχει δώσει νόημα ο Θεός για απόλαυση. Τώρα, τι σου είπα, σε έδωσε, λέει, συμβουλές. Μάλιστα. Ναι, αλλά η αναπαραγωγή, επειδή έχει πιάσει. Μεγαλώνει το θέμα αυτό. Το θέμα αναπαραγωγή, όπως συζητάγαμε πριν εκτός αέρα με την Ελίνα, μου λέει σε τέτοιες ημέρες δεν είναι σεξ, μου λέει, να κάνεις και όργια, να κάνεις και στάσεις και. Δεν κάνεις για απόλαυση, εν πάση περιπτώσει. Δεν κάνεις διαφορετικό πράγμα. Απλά πράγματα. Είναι αποστολικό και πολύ είναι. Απλό. Μπήκα, βγήκα, έχει γεια. Αυτό. Έλα, γεια. Κατάλαβες. Έχετε για βρυσούλες μετά. Τελειώνει, παιδιά, εκεί. Δηλαδή, μπαμ, ούτε φυλάκι, ούτε. Εντάξει, ένα φυλάκι είναι του Θεού τώρα. Πεταχτό. Αυτό, μην το κάνετε τώρα γαλλικά και τέτοια. Λοιπόν, καλημέρα στην Έλσα. Φυσικά δεν είναι όλοι το ίδιο. Η νηστεία ισχύει και για αυτούς. Για τους ιερείς, δηλαδή, μάλλον από αυτό το κατάλαβα. Επίσης, καλημέρα στη Μέρη. Καλημέρα στο Θάνο. Ελληνάκι λέει γλυκό. Τι να την κάνεις, λέει την νηστεία. Αν κάθε μέρα λέει. Πέφτουν τα μπινελίκια κάργα. Βρίζεις, ας πούμε. Ναι. Δεν βρίζουμε. Αυτό δεν το βρίζουμε. Τα θεία γενικά δεν τα βρίζουμε ποτέ. Είναι μεγάλη αμαρτία, να ξέρετε. Άξι, υπάρχει πολλή κόσμο που το κάνει. Να ξέρετε ότι βρίζοντας τα θεία έχεις διαπράξει τεράστια αμαρτία. Συμφωνώ. Νομίζω ότι έχει άνθρωπος που έχει εξομολογηθεί, θυμάμαι, ότι του είχαν απαγορέψει και την κοινωνία για ένα χρονικό διάστημα. Που έβριζε τα Άγια. Λόγω του ότι έβριζε τα θεία. Μπορεί να είμαι αθυρόστομος, αλλά τα Άγια δεν τα έχω βρει ποτέ, δεν μου βγαίνει, δεν μου πάει. Δεν σου πήγε. Ναι. Δεν μου πάει γλώσσα με τίποτα, ρε παιδί. Εγώ ποτέ στη ζωή μου, ποτέ. Καλημέρα στον φίλο που λέει, α, ξεπέτες δηλαδή. Ρε παιδιά, δεν έχετε καταλάβει. Ναι, ο φίλος που τον κάναμε γυναίκα και τελικά είναι άντρας και συγκεκριμένα όχι άντρας, όχι απλά άντρας, ο Λεωνίδας από Θεσσαλονίκη. Ξεπέτα, δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Τεκνοποίηση, αναπαραγωγή. Θέλετε να κάνετε παιδί? Μπορείτε, σου λέει η Εκκλησία. Ναι. Το παιδί όμως δεν γίνεται με. Πάνω σε τραπέζια, πάνω σε κρεβάτια, πάνω σε υπολιελαίους. Το παιδί γίνεται στο κρεβάτι, μπαμ, μπαμ. Ο γιατρός λέει για να πιάσει παιδί, κάνει τη στάση ροντέο. Ο γιατρός δεν λέει δύο πράγμα. Εντάξει, πες να πάρει εξομολογηθεί του γιατρού. Τεκνοποίηση, Γιώργο, αναπαραγωγή, τα ζώα κάνουν. Εντάξει, ρε παιδιά. Λοιπόν, 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber έχουν μεγάλο θέμα και μία που λέμε τώρα για αναπαραγωγές, για τεκνοποιήσεις κτλ. Θα σας πω τι έπαθε μια λευκή γυναίκα που γέννησε μαυράκι. Αμά. Εντάξει, το είπαμε, κρατάει πολλές γενιές αυτό. Όχι. Τι δεν είναι γενιά. Δεν είναι αυτό που είχαμε πει πιο παλιά, ότι ένα ζευγάρι έκανε μαυράκι και βρήκαν τις ρίζες ότι ένα προπάπου ήταν μαύρο. Αλλά. Θα μάθετε σε λίγο τι έγινε. Παιδιά, δύσκολα τα πράγματα, δυσκολεύουν και στενεύουν τα πράγματα. Καλημέρα στο φίλο του Γιάννη που μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: εμένα ο δικός μου Θεός κάνει σεξ κάθε μέρα. Α, όχι, παιδιά, αυτά μου τα λέτε, δεν είναι ωραίο. Και πάμε στην φίλη μας, οι 24χρονοι κυρίες και κύριοι, όπως έχουν στείλει και τα παιδιά, το έχουν διαβάσει περισσότεροι. Ναι, ναι. Γέννησε ένα μαυράκι και την κατηγόρησε ο άντρας της ότι τον απάτησε. Ναι. Και λέει: όχι, αγάπη μου, λέει η γυναίκα. Δεν σε απάτησα ποτέ. Είναι η γενιά μου τέτοια. Έπινε πολλού καφέδε.
Ο Χριστός και η Παναγία. Με μαύρισε η καφέινη. Γέννησε μαύρο μωρό και κατηγόρησε τον άντρα της επειδή έπινε πολλούς καφέδες. Και δεν έβαζε γάλα, ε. Ναι, ναι. Οπότε ήταν σκούρος ο καφές. Τον έπινε σκέτο. Τον έπινε σκέτο, δεν έβαζε γάλα ο κακομοίρη. Η 24χρονη γέννησε ένα πανέμορφο υγιέστατο αγοράκι βάρους 4 κιλό και 200 γραμμαρίων. Λοιπόν, το πρόβλημα ωστόσο δεν ήταν ότι το μωράκι ήταν όλα καλά, γεννήθηκε κτλ. Ήταν και δύο μελαμψή βέβαια, αλλά το μωράκι γεννήθηκε μαύρο. Πίσα, κατράμι. Ναι, συγγνώμη. Καμένο, μπορεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται, φαντάζομαι ότι ο παπάς ζητάει τεστ DNA, έτσι. Μετά τη γέννα, ο νεαρός άντρας ζήτησε από τη γυναίκα του ότι δεν είμαι ρατσιστής, δεν με ενδιαφέρει το χρώμα του δέρματος κτλ. Δεν είναι θέμα ρατσισμού εκεί. Αλλά με έχει απατήσει, λέει στη γυναίκα του. Η γυναίκα από την άλλη, έξυπνη 24χρονη, λοιπόν, του λέει. Το έχεις τον καφέ. Εκείνη απάντησε, δεν σε έχω απατήσει, στο υπόσχομαι, αγάπη μου. Ναι, ναι. Δεν σε απάντησα ποτέ. Ναι, ναι. Απλά το τελευταίο διάστημα πίνει συνέχεια καφέδες, μέρα νύχτα. Αυτό είναι ο λόγος. Και ξεροψύνει και τα κρέατα. Δηλαδή την πριζόλα, αν την τρώσει. Στο εσώσο καμένη, περνάει η μελανίνη. Κάτσε, ο άντρας. Ο άντρας, ναι, τρώγε καλαμάρι με τη κεσουπιές. Λοιπόν. Μην τρώτε τέτοια πράγματα. Μην τρώτε θαλασσινά με μελάνι. Δεν ξέρεις τι θα βγει. Ο άντρας απάντησε, γιατί ναι. Η γυναίκα του λέει: δεν σε απάντησα. Δεν σε έχω απαντήσει ποτέ, στο υπόσχομαι, λέει η γυναίκα. Ναι, ναι. Απλά έπινες πολλούς καφέδες μέρα νύχτα και αυτός είναι ο λόγος. Και ο άντρας απαντάει: αισθάνομαι άσχημα που αμφέβαλα για σένα, αγάπη μου. Στην αρχή νόμιζα ότι με απάτησες. Τα θέλει και σε αλλά νόμιζα. Η αλήθεια είναι πως το τελευταίο όντως έπινα πάρα πολλούς καφέδες. Για να το λες εσύ, αγάπη μου, ό,τι πεις εσύ. Δεν θα ξανααμφισβητήσω ποτέ τη γυναίκα μου, τη σύντροφό μου, την αγάπη της ζωής μου. Πίστευε και μη ερεύνα. Και δεν θα κάνω ποτέ τεστ πατρότητας, δήλωσε ο νεαρός άντρας. Μπράβο του. Αγαπάει τη γυναίκα του, πιστεύει το κορίτσι του, αγαπάει τον νεογέννητό του και μια χαρά. Μια χαρά, παιδιά. Αδελφέ, μην τη δίνει ρίζι. Θα κάνετε Κινέζο. Λένα. Καλημέρα, Λένα. Ναι. Καλημέρα, Λένα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Τι κάνεις, πώς είσαι? Γεια σου, Λένα. Μια χαρούλα. Να υποψιαστώ από το Shock FM. Α, γεια σου. Αν υποψιαστώ ότι είστε από το Shock FM. Ήταν όλες σας πολύ γνωστές. Ναι. Πολύ γνωστές και αγαπημένες. Να είστε καλά παιδιά που μας διασκεδάζετε και μας καρατάτε τόσο όμορφη συντροφιά. Τι ωραία που μας τα λες πρωί-πρωί, λοιπόν, Λένα μου. Λένα μου, βέβαια σε πήραμε για κάποιο άλλο λόγο. Για άκου λίγο τι σου αφιερώνουν. Ο απόλυτος έρωτας. Αυτά είναι. Έρωσα, ανήκατε μάχα. Ο απόλυτος ερωτάς μου μου το αφαιρώνει προφανώς. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το τραγούδι του γάμου μας πριν από 20 χρόνια που παντρευτήκαμε. Μπράβο. Κοίταξε, εμείς τώρα οι γυναίκες της εκπομπής θέλουμε το μυστικό που έχεις κάνει. Μάλλον το μυστικό σου που μετά από 20 χρόνια ο άντρας σου αφιερώνει τέτοιο μεγάλο τραγούδι. Εγώ έχω επέτειο 19 χρόνια. Δεν το έχω βρει. Πρέπει να ρωτήσουμε αυτόν. Εγώ δεν, ακόμη δεν. Απλά είναι ένα υπέροχο άνθρωπο και τον λατρεύω. Δηλαδή, άμα τσακωθείτε, πόσο συμπεριφέρεσαι, ας πούμε, δηλαδή του κάνεις γλύκες για να ηρεμήσει? Όχι. Κρατάς μούτρα. Είμαι η γκρινιάρα της οικογένειας. Κάτσε, πάρα πολύ. Οπότε, κακός κορίτσια, άνθρωπος. Είμαι κακό παιδί, αλλά παρεξηγημένο. Όλοι νομίζουν ότι είμαι η καλή, αλλά είμαι η. Είσαι η γκρινιάρα. Ωραία, χαίρομαι που το παραδέχεσαι. Γκρινιάρα. Κορίτσια, για να κρατήσει ο γάμος σας 20 χρόνια και να σας αφιερώσει το απόλυτο σέρδος, γκρίνια. κακία, πώς το λένε αυτό, έτσι. Μούτρα. Μούτρα και δεν μιλάμε σαν μούτρα. Θες να μου πεις τώρα ότι μέσα από όλη αυτή την γκρίνια, μέσα στην ημέρα π.χ., ο φίλος ο Γιώργος αγαπάει και καλά κάνει. Δεν του κάνεις κάτι το βράδυ που όλα αυτά τα ξεχνάει? Θα πρέπει να ρωτήσεις αυτόν. Τώρα η δική μου γνώμη τελείως υποκειμενική και τα λοιπά. Θα ρωτήσεις αυτόν και θα σου πει. Τι να σου πω και εγώ, δεν ξέρω. Να σου πω, Λένα μου, επειδή ο Γιώργος λέει ότι κλείνεται 19 χρόνια και εσύ 20, ποιο πέφτει μέσα? Εγώ βάζω και τη γνωριμία μαζί. Το 2000 παντρευτήκαμε. Okay, και ένα χρόνο γνωριμίας. Εντάξει, και εγώ επέτειο το θεωρώ αυτό, έτσι. Ένα χρόνο γνωρίζοσαστε μέχρι να παντρευτείτε? Ναι. Το χρόνο πάνω παντρευτήκαμε. Τι ζώδιο είσαι? Κρυός, όπως και ο αντρούλης μου. Ωραία, φωτιά με φωτιά. Θα τα λέει και ο Κιάμος, παιδιά. Άρα πρέπει να αλλάξετε τραγούδι, βάλε Κιάμο. Λοιπόν, να περνάτε υπέροχα και πάντα ευτυχισμένοι και να περάσετε υπέροχα σήμερα. Παιδιά, να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Να είστε καλά. Γεια πολλά, Λένα μου, να ζήσετε, να είστε καλά. Φιλάκια. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά, μου αρέσει να ακούω ζευγάρι ευτυχισμένα, παιδιά. Παίρνω κι εγώ δύναμη. Με κουράγιο, Ναι, δύναμη να αντέξω. Είμαστε με τον άντρα μας με 2 χρόνια, να αντέξω άλλα
15. Πόσο είσαστε? Δύο. Δύο χρόνια? Είμαστε μικροί, είμαστε 23. Τα παιδιά από πού τα πήρατε? Γιατί το ένα είναι 9. Πόσο είναι η Σοφία? Η Σοφία είναι. Τώρα χρονίζουμε. Τώρα χρονίζει η Σοφία. Το Δημήτρης είναι η ιδέα. Όχι, όχι, είμαστε πάρα πολλά χρόνια και εμείς μαζί. Ρε, παιδί μου. Και είμαστε μαζί 18 χρόνια. Ωραία, κοντά στη φίλη μας είσαι. Δεν είμαστε παντρεμένοι τόσα χρόνια. Είμαστε μαζί όμως. Δηλαδή γνωριμία όλα μαζί. Παντρεμένοι, πες μου, στο ίδιο σπίτι. Παντρεμένοι είμαστε. Στο ίδιο σπίτι, πόσο καιρό είστε μαζί? Στο ίδιο σπίτι είμαστε μαζί 9 χρόνια. Α, κοντά με το παιδί δηλαδή. 9 χρόνια, ναι. Ήρθε το παιδί, ας σπιτωθούμε. Οπότε, παιδιά, γκρίνια, μούτρα. Ελιγμό και τραγωδία. Ναι, και του. Δηλαδή, σκοτσέζει καντού. Εκεί που του μιλά, εκεί δεν του μιλά. Εκεί του ξαναμιλά, εκεί. Ή τέτοια πραγματάκια. Θα σα δώσω ένα μυστικό, επειδή είμαι και άντρα. Ναι, λοιπόν, ναι. Άμα γκρινιάζεστε, είσαστε γκρινιάρε, ρε παιδί μου, που καλό να μην είσαστε. Άμα είσαστε γκρινιάρε όμω, το βράδυ, κάντε μα κόλπα. Τα ξεχνάμε όλα. Και άμα έχουμε μούτρα. Εξέχνατε και ένα τέταρτο τα μούτρα τώρα. Πόσο ήρθα διαρκήσει. Εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι τα ξεχνάω. Δηλαδή τσακωνόμαστε και ξεχνάω ότι έχουμε τσακωθεί και όταν το θυμάμαι ήδη του έχω μιλήσει και μετά δεν μπορώ να το πάρω πίσω. Δηλαδή του μιλάω, του λέω καλημέρα αγάπη μου και θυμάμαι ότι έχουμε τσακωθεί το προηγούμενο βράδυ. Και δεν μπορώ να το πάρει πίσω. Και του λέω, όπα, λέω, περίμενε. Πάρ' το μπροστά. Κάτσε να ξαναμπω στο δωμάτιο, του λέω, περίμενε. Περίμενε. Γιατί δεν μπήκα σωστά. Αντώνη, πάμε λίγο από την αρχή. Ξέχασα το τσακωθεί. Τι λύθια που είναι. Λοιπόν, διάβασα ένα θέμα το οποίο θα βοηθήσει πολλά ζευγάρια. Αντε πάλι. Τα οποία, τα οποία ζευγάρια έχουν παιδάκια στο σπίτι. Ναι. Και θέλουν να ξεκινήσουν λίγο, να μιλήσουν, να επικοινωνήσει το ζευγάρι ότι θέλει να ξεκινήσει. Ζεβουζέ. Ναι, ζεβουζέ. Πάμε αγαπητοί. Ο λευκός οίκος έχει ένα μυστικό κωδικό όταν το προεδρικό ζευγάρι επιθυμεί να συνευρεθεί ερωτικά. Άντε. Δηλαδή, ο Ομπάμα. Ο Ομπάμα το ξεκίνησε αυτό. Ναι. Όταν ήθελε να πάει με τη Μισελ. Να βρεθούν. Ναι. Ό,τι πούμε ερωτικό είναι για αυτή την εβδομάδα, παιδιά. Μετά νηστεύουμε. Τη τυροφάγου. Λοιπόν, όταν ήθελε ο Ομπάμα να πει στη Μισελ ότι. Πάμε για. Ναι. Πάμε, αγάπη μου, να κάνουμε μια συζήτηση για τα προβλήματα στη Βοζινία. Αυτό σήμαινε ότι θέλω να συνευρεθώ ερωτικά μαζί σου. Θα μπουν στο meeting τώρα γίνει το meeting το κάγκελο. Όταν λέει το ζευγάρι, ακούγαμε να λέει ότι θα συζητήσουν για τη Βοζινία, δεν μπορούσαμε να του ενοχλήσουμε για τουλάχιστον 2 ώρες. Όταν άκουγε τον Ομπάμα να λέει. Είχε κέφια ο Ομπάμα. Οι διευθυντές εκεί, ότι πάμε να μπούμε για τη Βοζινία, με το ακούγαμε τη λέξη Βοζινία. Εσαργοβίνη γίνονται. Τώρα, ο Τραμπ έχει άλλες λέξεις, οι οποίες δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ακόμα, όταν ναι. Θέλει να πάει με τη Μελάνια να. δεν έχει ακόμα. Φαντάζονται εκεί ότι ακόμα χρησιμοποιεί τη Βοζνία. Όχι. Εμείς δηλαδή εδώ στην Ελλάδα τι έχουμε. Ο Τσίπρας τι έχει στην περιστέρα, τη συμφωνία των Πρεσπών. Πάμε να σου βάλω καρναβούρι. όχι, να σου πω και τον Τραμπ, τώρα που μου ήρθε. Ναι. Θα τη έλεγε Μελάνια, πάμε να μου κάνει τις ρίζες. Τη ρίζα στο μαλλί. Να μου βάψει τη ρίζα. Ναι, να τι. Δεν το βάφει το μαλλί ο Τραμπ. Όχι, πήγαινε σε ένα πολιτικό θέμα. Σε πολιτικό θέμα. Για το τείχος. Πάμε να μιλήσουμε για το τείχος στο Μεξικό. Πάμε να μιλήσουμε. Η δική μας η πολιτική, πες μου τι θα λένε. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης τα λέει τώρα για να μιλήσει, για να πάει να. Με τη Μαρέβα να συνευρεθούν έτσι κοντά. Μαρέβα τι λένε. Μαρέβα. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον Τσίπρα. Πάμε να μιλήσουμε. Όχι, θα λέω. Τι θέλεις, πολιτικό θέμα να έχει. Πρέπει να έχει να κάνει με το. Ωραία, πάμε να μιλήσουμε για τις συντάξεις. Για τις συντάξεις, ναι. Για το πρωτογενές πλεώνασμα. Ναι, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τις συντάξεις. Θα του πάρει πόσες ώρες. Με τη Μαρέβα. Ομπάμα 2 ώρες. Ομπάμα 2 ώρες. Ο Τραμπ θα έχει ένα 3 ώρο. Τρίωρο. Μέχρι να την πιάσει κιόλας να κάτσει. Γιατί θα την κυνηγήσει γύρω. Γιατί τώρα ο Τραμπ να την ξανακάτσει λίγο δύσκολο. Οπότε κυνήγα εσύ ή πιάνει ο άλλος. Εσείς έχετε. Όχι. Α, δεν έχετε. Όχι. Είναι και μικρό το παιδάκι. Εσύ έχεις. Εγώ έχω το πλυντήριο. Έλα, μωρέ, κλεισέ. Εντάξει, το πλυντήριο είναι. Κλισέ. Επειδή είναι και κοντά σκρεπα το κάμαρο το πλυντήριο. Το ξέρουν και τα παιδιά τώρα πια αυτό. Όχι, το πλυντήριο. Το πλυντήριο. Ξανατράβα κι άλλο. τώρα θέλει, καταλάβει. Το πλυντήριο. Το να βάλω την απλόστρα μέσα γιατί μπορεί να βρέξει. Αυτό είναι μια ατάκα που τη χρησιμοποιώ συχνά. Ναι, ο Τσίπρας, όπως μας λέει ο φίλος ο Θάνος, πάμε να σου δείξω για το μακεδονικό μου. Ναι, πάμε να σου δείξω. Το χαλβά. Το θέμα είναι ότι να βρεις μια ατάκα που να μην την καταλαβαίνουν τα παιδιά. Κοίτα, όσο τα παιδιά είναι μικρά, το λες στα αγγλικά. Ναι. Δεν καταλαβαίνει. Πού να καταλάβει. Εμείς χθες μιλούσαμε στα αγγλικά και η κόρη μου τα καταλαβαίνω όλα. Τι λέγατε. Λέγαμε για μια φίλη που παντρεύεται. Για μια φίλη που παντρεύεται. Ναι. Παντρεύεται πόσο με... ωραία περνάει στο γάμο της. Α, πολύ ωραία. Βρείτε ένα γλυκό. Προφιτερόλ. Ναι. Πάμε να σου δείξω πώς γίνεται το προφιτερόλ. Όχι, ρε παιδί μου, θα έρθει ο άντρας και να σου πει. Ελίνα, Ελίνα, πόσο καιρό έχεις να φας του λούμπα. Θα του πω.
Δεν μ' αρέσουν οι τουλούμπες. Πάμε σε κάτι σοκολατοειδές. Έλα τώρα που δεν σ' αρέσουν οι τουλούμπες. Έλα τώρα που δεν σ' αρέσουν. Delivery όλοι κάνουμε, ρε παιδί μου. Όλοι παίρνουμε είτε καφέ, είτε φαγητό. Ναι, ναι. Οτιδήποτε μπορεί να υπάρξει σε delivery, το αγαπάμε πάρα πολύ. Οι deliveryάδες έχουν κάνει δικό τους κωδικό πια. Τι κωδικό? Για να δείξουν αν το πρόσωπο το οποίο θα πάνε το φαγητό ή οτιδήποτε είναι αυτό αφήνει μπουρμπουάρ. Ναι. Πηγαίνετε λοιπόν στα κουδούνια σας και δείτε αν έχετε κάποιο γράμμα δίπλα στο όνομά σας. Πάνε και σημειώνουμε μαρκαδόρο Α, Β, Γ, κάποια σημαδάκια που δείχνουν στον επόμενο τηλιβερά ότι αυτός αφήνει μπουρμπουάρ ή δεν αφήνει. Τι λες τώρα? Λοιπόν, το πιο συνηθισμένο που έχουν δει σε. Και από άλλα μαγαζιά δηλαδή. Ναι, άσχετο. Ναι. Είναι συνεννόηση τηλιβεράδων αυτό. Είναι η γλώσσα του. Η γλώσσα του. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουν σημειωθεί πάρα πολλά κρούσματα με το γράμμα Γ. Ναι. Δίπλα σε ονόματα, σε κουδούνια. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, εσύ εδώ σε θέλω. Αυτό σημαίνει ότι αυτός που θα πας στο φαγητό ή το καφέ δεν είναι καλός στο μπουρμπουάρ. Α, είναι γάμα κατηγορία. Είναι γάμα κατηγορία. Γάμα εθνική. Δεν τον λέει γάμα κατηγορία, ναι. Γύφτο τον λέει. Γύφτος αυτός. Στο αλφα. Λοιπόν, όσο καλή, στο αλφα είναι ότι δίνει καλό μπουρμπουάρ. Ναι. Στο β' λιγότερο και το γάμα βέβαια. Αστέρι αυτός, ας πούμε. Λοιπόν, το όνομά σας, αν δίπλα στο όνομά σας δείτε το γάμα, ναι. Δεν είναι ούτε διάρρηξη, ναι, ναι. Ούτε σας σημαδέψανε, ούτε οι τίποτα. Τηλιβεράδες, Οι τηλιβεράδες αφήνουν σημείωμα. Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι κι εγώ αν έκανα αυτή τη δουλειά θα είχα. Θα στιγμάτιζες κάποια σπίτια. Ναι, θα έλεγα, ρε παιδί μου, ότι αυτός ή πρόσωπα, ας πούμε. Θα ήμουν σίγουρη ότι ο Γιώργος δεν θα μου δίνει ποτέ μπουρμπουάρ. Γιατί εσύ δεν δίνεις ποτέ. Όχι. Εγώ δεν δίνω μπουρμπουάρ. Δεν δίνεις, όχι. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, δεν δίνεις, το έχω συζητήσει και με τους ντιλιβεράδες. Το πρώτο γράμμα, λοιπόν, το γάμα είναι ότι ο τύπος είναι λίγο τσίπι. Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι μην το κάνετε αυτό. Γιατί όσοι βλέπουν τέτοια πράγματα δίπλα στο όνομα, στο κουδούνι, φοβούνται για διάρρηξη. Ότι σε σημειώνουν. Για κάποιο λόγο σε έχουν τσεκάρει. Μα γι' αυτό μου στείλανε και εμένα την έρευνα αυτή οι φίλοι μου ντιλιβεράδες. Να μην φοβόμαστε. Εμένα είναι αλφα, αγαπη, με τρία αστεράκια. Τι λες τώρα? Εγώ έχω αλφα με τόνο. Τι τόνο, Ρίο Μάρε. Λοιπόν, οπότε πηγαίνετε, δείτε το κουδούνι σας. Έχετε κανένα αστερίσκο, έχετε κάποιο σημαδάκι δίπλα στο όνομά σας. Το αυτό είναι σημάδι για τους ντιλιβεράδες, παιδιά. Βέβαια, θα σου πω κάτι. Έχει τύχει να παραγγείλω καφέ και να έρθει μετά από 50 λεπτά. Εκεί έχω πάρα πολλά νεύρα για να αφήσω. Εκεί είναι λάθος, βέβαια, γιατί τι φταίει το παλικάρι. Καταλαβαίνω. Τότε το δώσαμε, τότε τον έφερα. Ναι, αλλά να είμαι ενευριασμένη. Και θέλω και του λέω, λάθος κάνετε που αργήσατε να μου φέρετε τον καφέ. Έχει χάρη που μένεις μακριά. Γιατί? Να πάω να δω λίγο το κουδούνι. Γιατί εδώ σου δεν λέει το όνομά μου. Τι λέει? Λέει άλλο όνομα. Το άντρα σου. Δεν έχει σημασία. Στο ίδιο παραγγέλνετε. Και πήγαινε, δείτε ρε παιδιά το κουδούνι σας. Για πήγαινε να δείτε. Έχει κανένα γάμα περίεργο ή έχει κανένα αστερίσκο. Ή έχουν αφήσει κάποιο άλλο σημάδι. Κοίταξε, θα σου πω. Οι deliveries, όπως και οι σερβιτόροι, έχουν συγκεκριμένες ονομασίες. Μας στέλνει εδώ ο φίλος απόδειξη που. Ξέρεις ότι αν παραγγέλνεις ένα εστιατόριο σε ένα καφέ, δεν είναι η απόδειξη που σου έρχεται μετά να πληρώσεις. Βάζουν και μια από τα barcode, πώς σχόλιο, θα είναι αυτά. Σχόλιο, σχόλιο. Όταν παραγγέλνεις και σου πληκτρολογούν το ποτό που θέλεις, μια βότκα λεμόνι. Και από τα σχόλια. Πηγαίνει αυτό στο μπουφέ το χαρτάκι και γράφει τώρα ένα σερβιτόρος: ένα absolute χυμό λεμόνι στη χοντρή με το λεοπάρ. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Αυτό γράφει το χαρτάκι της παραγγελίας, παιδιά. Ναι, γιατί όταν δεις μια παραγγελία, ρε παιδί μου, πώς δίνεις ιντερνετικά, έχει από κάτω, ρε παιδί μου, παραγγέλνεις και από κάτω σχόλιο. Γιατί μπορεί να μην θέλει πάγο. Μπορεί να θέλει πάγο, δεν ξέρει. Στα σχόλια, Παιδιά, στείλτε μηνύματα στο 697-800-1048. Τα κουδούνια σας, παιδιά. Του κουδουνιού σήμερα. Καλημέρα στο φίλο του Πασχάλ που λέει: πούστε, ρε παιδιά. Καλημέρα στον Κυριάκο, στη Μαρία, στον Δημήτρη, στη Μέρη, στην Έλενα, στον Παντελή. Καλημέρα να στείλουμε στον φίλο τον Κωνσταντίνο, στην Μαρία που ετοιμάζει ένα πάρα πολύ ωραίο πακέτο να μας στείλει. Α, είναι και έχει ζαχαροπλαστείο στην Πτολεμαϊδα. Το οποίο λέει: θέλει story, Sony και D πριν ανοίξουμε το κουτί. Και, story πριν το ανοίξουμε. Την αντίδραση μόλις την ανοίξουμε. Unboxing την θα κάνουμε unboxing, μαράκι μου, το υπέροχό σου γλυκό που μας στέλνεις. Το περιμένουμε πώς και πώς. Καλημέρα στον Θωμά, καλημέρα και στον Ευθύμη. 697-800-1048. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Είδε κανείς It's Show Time του Κοκλώνη? Γιατί ακούω. Ήταν η Πάμελα Άντερσον, εμφανίστηκε. Ήταν καλεσμένη στην πρώτη εκπομπή. Πότε παίζει αυτό? Δεν έχω ιδέα. Ναι, τέλος πάντων. Δεν το είδα καθόλου. Και ήταν η Πάμελα Άντερσον, η Φουρέιρα νομίζω ήταν. Έχω την αίσθηση. Έτσι λέγανε. Δεν ξέρω τώρα. Πάντως έγινε χαμό στα social media. Τόσο social media πανικό σε εκπομπή δεν έχω ξαναδεί. Δεν το είδα πουθενά. Κανένας φίλος μου που ακολουθώ στα social media δεν ασχολήθηκε Twitter, με το. Παιδιά, Twitter, Twitter. Άμα πατήσετε ποιος, Twitter. Ποιος έχει Twitter, μωρέ, πια στην Ελλάδα, μωρέ. Ποιος ασχολείται με το Twitter. Όταν θες να. Κράξεις. Είναι το social media του κραξίματος αυτό. Όχι, αλλά είδα story με τον Σαμαρά και την Πάμελα Άντερσον. Ναι. Το Τρίφωνα.
Αυτό ναι, που εσείς γκόρτζους και γκόρτζους και γκόρτζος, γκόρτζος, this boobs is big και τέτοια της έλεγε. Λοιπόν, και σε ένα εμπορικό κέντρο, καλά μου παιδιά, πάει ένας τύπος ο οποίος είχε χάσει τη γάτα του. Συγγνώμη, λέει, συγγνώμη παιδιά, μήπως μπορώ να κάνω μια ανακοίνωση γιατί έχασα τη γάτα μου. Φυσικά λένε τα παιδιά εκεί στο κισέ, φυσικά, φυσικά. Και του δίνουν το μικρόφωνο. Καλημέρα στην φίλη την Γεωργία που λέει καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα να έχουμε σχετικά με τα κουδούνια. Ναι. Διάβασα και εγώ πρόσφατα που έλεγαν ότι οι κλέφτες γράφουν ένα α δίπλα το κουδούνι. Ναι. Που σημαίνει ότι εκεί μένει μόνη της η κοπέλα. Α. Δεν ξέρουμε τι είναι, να πρωτοκοιτάξουμε, άγαμη, ρε παιδιά. Άγαμη, ας πούμε. Άγαμη. Ναι, γενικώς. Ναι. Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω κι εγώ, αγχώνομαι με αυτά. Στο δικό σου κουδούνι. Εγώ χθες άκουγα θόρυβο. Θόρυβο. Λέω, τι έγινε, ρε παιδί. Και τι ήταν. Τελικά ένα σώμα του καλοριφέρ έκανε το τιν. Και ήταν το μισό ζεστό και το μισό κρύο. Α, δεν ήθελε εξαέρωση. Αυτό σημαίνει. Και εγώ λέω χάλασε. Κάνει. Όχι, έκανε τιν. Αυτό. Και το μισό ήταν κρύο και το μισό έκαιγε. Θέλει εξαέρωση. Από τη μία ή μισή πλευρά να κάνω εξαέρωση. Όχι, όλοι. Προφανώς έχει μείνει νερό σε μία πλευρά. Τι πω, ρε παιδί μου, εγώ θα τα κάνω και αυτά. Εγώ. Έλα, ρε Λίνα, δεν ξέρει να κάνει εξαέρωση. Παναγία μου, τι κάνει ο άντρας σε αυτό το σπίτι. Μα είναι δυνατόν. Περίμενε, ρε παιδί μου, κάθε μέρα η Ελίνα. Όλα εγώ τα κάνω. Όλα εγώ. Όλα πια. Τι τον έχει. Έκανε, πέστα, ρε Γιώργο, εσύ που είσαι φίλο μου. Να έρθω. Έλα σου πω. Ελληνάκι μου, τώρα μεταξύ μα. Ναι. Να έρθω να σου κάνω εξαέρωση. Έλα να με εξαερώσει, σε παρακαλώ. Γιατί είναι το μισό ζεστό και το μισό κρύο. Κρύο, ε. Ναι. Τι θες να το κάνω, όλο ζεστό ή όλο κρύο. Γιώργο, σε παρακαλώ, τελείωνε. Για την εξαέρωση μιλάμε, παιδιά. Λοιπόν, θα σας πω σε λίγο, μετά τον Ηλία Βρετό και η Αγάπη Μπορεί, θα σας πω ζώδια και στολές. Ναι, να μας το πεις και αυτό και να μας πούν και τα παιδιά. Γενικά, στολές ωραίες, δώστε μας ιδέες, γιατί πρέπει να ντυθούμε οπωσδήποτε το Σαββατοκύριακο. Θα μάθετε το λόγο. Οπωσδήποτε. Αλλά πρέπει να ντυθούμε και δεν ξέρουμε τι να ντυθούμε. Λοιπόν, θα σας δώσω τις πρώτες ιδέες με τα ζώδια. Ναι. Ανάλογα με το ζώδιό μας, τι στολή πρέπει να βάλουμε. Εγώ θα είμαι κάτι πολύ. Για να δω. Τι είμαι. Είμαι λέδι ή είμαι. Είσαι λέδι, είσαι. Είμαι λέδι, Αλλά ποια λέδι δεν ξέρουμε. Και ο φίλος ο Στέφανος μας λέει να ντυθούμε La Casa de Papel. Παιδιά, έχουν ντυθεί όλοι La Casa de Papel. Όπου γυρνάω, βλέπω αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα μπορούσαμε. Υπάρχει το La Casa de Papel σε γυναικεία έκδοση. Ναι, αντίστοιχο. Η κόκκινη στολή σε πιο γυναικεία, ρε παιδί μου. Πιο γυναικεία, όπως. Με σκίσιμο. Θα σου πω, εγώ έχω δει μόνο τη. Όχι, με τη φόρμα, την κόκκινη. Αυτό λέω. Όχι, έτσι είναι όλες. Γιατί και στο La Casa δεν το έχεις δει. Τότε το έχω δει. Στο La Casa de Papel και τα κόρια και τα γόρια φοράγαν την ίδια κόκκινη στολή. Κρίμα. Όταν λέει La Casa de Papel εδώ ο Στέφανος το λέει. Είναι η μάσκα του La Casa de Papel. Με την κόκκινη φόρμα. Ναι, αν θες όμως να ντυθείς Τόκιο ή να ντυθείς κάποια άλλη από τη. Η Τόκιο είναι μία πρωταγωνίστρια του La Casa de Papel. Μάλιστα. Όχι, δεν έχει. Ναϊρόμπι, πώς λένε την άλλη την κοπέλα, ή να δει. Ο Μπερλίν, ας πούμε. Στις γυναίκες μπορείς να κάνεις το μαλλί. Κάρε, όπως το έχει Τόκιο, ας πούμε. Δεν το έχω δει όμως εγώ αυτό. Έχω δει μόνο τις μάσκες. Ναι. Του La Casa de Papel. Πάση περιπτώσει. Η τοξοτίνη La Casa de Papel είναι. Όχι. Η τοξοτίνη είναι κάτι το οποίο είναι. Το γκούγκλαρα κιόλας για να το δω και δεν το ήξερα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα κρυαράκια τώρα. Τα κρυαράκια. Οι γυναίκες κρυαρίνες θα πρέπει να ντυθούν κόκκινες κουφίτσες. Ταιριάζει με το αθωϊφάκι, αλλά το χαλίνο το πάθος που κρύβουν μέσα τους. Ο άντρας κρυός να αναντηθεί ζωρό. Να εντυπωσιάσει, ρε παιδί μου, έχει ατίθασο χαρακτήρα. Ναι. Λοιπόν, ο Ταύρος. Ωραίος, η γυναίκα Ταύρος τώρα θα πρέπει να ντυθεί σταχτοπούτα. Ωραίο. Γλυκιά με μαγουλάκια κόκκινα, ξέρετε, για να ονειρεύεται να γίνει πριγκίπισσα. Και εγώ ήμουν σταχτοπούτα πολλές φωνιές. Ο άντρας Δίδυμος τώρα, ο άντρας Ταύρος τώρα θα έπρεπε να ντυθεί, Ντάλτον. Ντάλτον, τι είναι αυτό. Κατάλαβα. Το αντίθετο. Λοιπόν, η δίδυμη τώρα, η γυναίκα δίδυμος Λάρα Κρόφτ και ο άντρας έπρεπε να ντυθεί James Bond. Λάρα Κρόφτ, η δίδυμος. Ναι, η δίδυμος. Η μάνα μου, ας πούμε, να ντυθεί Λάρα Κρόφτ. Θα της πηγαίνει φούρνο. Α, καλά, εντάξει. Στα νιάτα της. Ό,τι να είναι. Στα νιάτα της. Ναι. Λοιπόν, η γυναίκα καρκίνου. Ο άντρας δίδυμος, συγγνώμη. James Bond. Α, ναι, το έχουν έτσι. Έτσι το έχουν. Ναι. Ζευγαράκι. Τι λες, ρε παιδί. Λοιπόν, ο καρκίνος τώρα. Η γυναίκα καρκίνος θα πρέπει να ντυθεί η Σαμάνθα από το Sex and the City. Η Σαμάνθα ποια είναι τώρα, αυτή που τσέκει παρεολού. Αυτή είναι, ναι. αυτή. Για πες. Ο άντρας θα πρέπει να ντυθεί Τραβόλτα. Ο Τζον Τραβόλτα. Τζον Τραβόλτα. Α, το πάει ζευγαράκι τώρα εδώ. Το πάει κάπως ζευγάρι. Ο Λέων τώρα. Η γυναίκα Λέων θα πρέπει να ντυθεί Θεά Ήρα. Α, ωραίο. Ο άντρας Ρομπέν το Δασόν. Βέβαια. Πάμε στους Παρθένους τώρα. Η γυναίκα Παρθένος θα πρέπει να ντυθεί Αγριόγατα. Ναι. Ο άντρας Καζανόβας. Πώς δίνει το Καζανόβας.
Με κουστούμια και τέτοια περίεργα, λίγο πιο φαβορίτε μαχαιριφάκι. Φαβορείτε και τέτοια. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον ζυγό. Η γυναίκα ζυγό θα πρέπει να ντυθεί Jessica Rabbit. Α, ωραία. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Με το σκίσιμο το μέχρι εκεί ναι, πάνω. Ναι, ναι, ναι. Ο άντρας θα πρέπει να ντυθεί κέσαρας. Και άμα δεν βρεις κέσαρα, ντύσου σαλάτα. Βάλε κρουτών. Λοιπόν, για να δω, για να δω Σκορπιός. Ναι. Η γυναίκα Σκορπιός πρέπει να ντυθεί μάγισσα. Μάγισσα. Μάγισσα, magic and dispel. Αυτό ήθελα να ντυθώ εγώ φέτος. Δεν σου πάει, άστο. Δεν μου πάει. Μοχθηρή, σκοτεινή, έτοιμη να κατασπαράξει τους πάντες. Ο άντρας θα πρέπει να ντυθεί Δράκουλας. Δράκουλας ο Σκορπιός. Ο Δράκουλας του Κόπολα κιόλας. Όχι όποιος να είναι. Όχι, του Κόπολα. Του Κόπολα. Του Κόπολα φέτος. Του Κόπολα ο Δράκουλας. Άσε, το έχω στα υπόψη για, για την Κυριακή. Francis! Yes! Θα σου πιω το αίμα με τον πουρί τη σώμα. Λοιπόν, πάμε στον εγώκερο τώρα. Η γυναίκα ναι. εγώκερο θα πρέπει να ντυθεί μια Snow Queen. Ναι. Ο άντρα θα πρέπει να ντυθεί Scrooge McDuck. Ο άντρα εγώκερο. Ο άντρα εγώκερο. Όχι, ρε παιδιά. Η γυναίκα υδροχό, μια Marilyn Monroe θα τη πήγαινε πάρα πολύ. Ναι, και εγώ πιστεύω. Και ο άντρα θα μπορούσε να γίνει. Κάτι σεξι θέλει αυτό. Harry Potter. Πολύ σεξι. Μέσα πέφτω. Για πες. Πάμε παρακάτω. Σεξι. Η γυναίκα ηχθής τώρα θα πρέπει να ντυθεί μια γοργονίτσα. Άριελ, ξέρω εγώ πέρα. Καμιά άλλη. Και ο άντρας ηχθής Peter Pan. Peter Pan, ωραίο. Peter Pan. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα. Πάμε στο τοξότη, έλα. Πάμε στο τοξότη. Ο άντρας τοξότης θα πρέπει να ντυθεί ένας αξίριστος Vikings. Α, ναι. Ναι, 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 ναι. Δεν το έχω με τους άντρες τοξότες. Δρός, ακούς. Και η γυναίκα τοξότης τώρα, εδώ πάμε, σε θέλω. Lady Godiva. Godiva, βέβαια. Godiva, παιδιά, η Lady. Lady Godiva. Η Lady Godiva ήταν παντρεμένη με τον κόμι, εκεί στην Αγγλία τέλος πάντων. Με ένα κόμι τέλος πάντων. Ναι, ναι. Στις αγγλοσαξονικές από εκεί. Η οποία λέει, η ιστορία τι λέει για την Lady Godiva. Λέει ότι. Βλέπω φωτογραφίες. Είναι αυτή με τα μαλλιά κάτω. Ναι. Και γυμνή πάνω σε ένα άλογο. Τι είχε γίνει. Ωραία, παρακαλούσε τον άντρα της, τον κόμι, να σταματήσει να βάζει τόσους φόρους στο λαό. Και της λέει: ο, εντάξει, εγώ θα το κάνω αυτό. Αν ανέβεις πάνω στο άλογο γυμνή και κάνεις βόλτα στους δρόμους της πόλης. Και το έκανε. Και το έκανε η Lady Godiva. Επειδή την αγαπούσε πάρα πολύ όμως ο κόσμος, παρακάλεσε τον κόσμο να κλειστεί στα σπίτια του, να μην βλέπει. Ήδουνε, ναι, 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 ναι. Εκείνη ξεκίνησε να κάνει βόλτα στους δρόμους και μόνο ένας άνοιξε το παράθυρο για να τη δει. Γι' αυτό και του έμεινε πάντα ότι αυτός είναι ο ειδονοβλεψίας. Ο οποίος τυφλώθηκε αμέσως μετά, επειδή το έκανε αυτό το λάθος. Καλά, ναι, ναι. ναι, ναι. Αυτός είναι ο μύθος. Οπότε, εγώ πώς πρέπει να σκάσω πάνω στο άλογο γυμνή. Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή δεν ήξερα. Αλλά βέβαια τα μαλλιά της κάλυπταν το στήθος της. Θα σου βάλουμε extension. Θα σου βάλουμε τρέσες, τι χρειάζεται, επειδή μου να φτάσει μέχρι εκεί που πρέπει το μαλλί. Θα πάμε στην. Στην Άννα, ναι. Στην Άννα, να σου φτιάξει το μαλλί μέχρι εκεί που δεν πρέπει. Γυμνή και εγώ θα κάνω το άλογο. Γιώργο! Κάτσε, ρε παιδί. Έλα, σε παρακαλώ. Ψάχνω κι εγώ να ντυθώ. Έλα και ακούν τα παιδιά, σε παρακαλώ. Εγώ άλογο, εσύ από πάνω. Βέβαια, ανάποδα είναι το κανονικό. Καλή σας μέρα και πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Εδώ μαζί μέχρι και τις 11 το πρωί. Είναι μια καινούργια εβδομάδα αυτή. Είναι μια νέα εβδομάδα, τελευταία εβδομάδα της αποκριάς. Από τη Δευτέρα βεβαίως, καθαρά Δευτέρα και μετά μπρος ολοταχώς για 25η αλλά και Πάσχα. Μαζί εδώ μέχρι και τις 11 και έχω πάρα πολλά πράγματα διαβάσει το Σαββατοκύριακο από Showbiz, παιδιά. Όχι, κυρίες και κύριοι. Δεν φαντάζεστε. Και τώρα. Και τώρα. Ελίνα and the Showbiz. Ποιον κράζουμε? Δεν κράζουμε. Εντάξει, με αφορμή την πρεμιέρα του It's Showtime του Κοκλώνη στο Open, που είχε και την Πάμελ Άντερσον καλεσμένη και όλα αυτά, έβλεπα ένα βίντεο. Πήγε καλεσμένο στο The Tonight Show του Γρηγόρη ο Κοκλώνη και είπε ότι φοβάται τα πουλιά, ρε παιδί μου. Έχει πουλοφοβία. Πουλοφοβία, γνωστή φοβία για του άντρε. Εντάξει, και γενικά έχει θέμα με αυτό. Μην γελάς. Ποια πουλιά φοβάται? Δεν ξέρω, δεν το είδα όλο. Είδα μάλιστα ότι έχει πουλοφοβία και συγκεκριμένα κάτι το οποίο έχει συμβεί στο παρελθόν στην εκπομπή του και είχε τρομάξει πάρα πολύ. Είναι που είχε πάει, ήταν λέει, με τον Πάνο Βλάχο στην Κώστα Ρίκα και κατάλαβαν ότι πίσω του υπάρχει ένα κροκόδηλο. Ήταν από τι στιγμέ που έχει φοβηθεί πολύ στη ζωή του. Τι δουλειά έχει το πουλί με τον κροκόδηλο? Μετά από αυτό είπε ότι αυτό το μόνο που φοβάμαι. Εντάξει, φοβήθηκα με τον κροκόδηλο εκείνη την ημέρα, αλλά όπω φοβάμαι τα πουλιά, δεν φοβάμαι τίποτα. Έχω τόση έντονη πουλοφοβία, πώ τη λένε αυτή. Πουλοφοβία, ναι, που δεν όλοι οι άντρες που σέβονται τον εαυτό τους έχουμε πουλοφοβία, γιατί και εγώ έχω πουλοφοβία. Ναι, δεν μπορώ να δω πουλί εύκολα. Και μετά έβλεπα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη που αποκάλυψε ότι και εκείνη έχει πουλοφοβία. Αποκλείεται. Και έχει ένα πουλί στο σπίτι, βέβαια. Δύο πρέπει να έχει. Τη ρώτησε η Ναταλία αν το πουλί. Αγκώνει. Αν είναι του Κωνσταντίνου, αν δηλαδή εκείνο το έφερε στο σπίτι. Και του λέει: όχι, δεν είναι του Κωνσταντίνου το πουλί. Και ποιο είναι το πουλί είναι? Το έχουν μαζί αυτό το πουλί. Περίμενε, ρε παιδί μου.
στο σπίτι Ευρυδίκη με τον Κωνσταντίνο έχουν ένα πουλί. Έχουν ένα πουλί, μάλιστα. Και ένα του Κωνσταντίνου, δύο πουλιά. Ναι, ρε παιδί. Ποιο φοβάται από τα δύο? Φοβάται τα περιστέρια. Αυτά τα πουλιά δεν τα φοβάται, τέλος πάντων. Φοβάται μόνο τα περιστέρια. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το ένα θέμα που διάβαζα. Ναι. Το άλλο θέμα που διάβαζα είναι ότι. Να σε διακόψω λίγο για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, να συνεχίσω κάτι, επειδή μα τα λε μισά. Ναι. Το πουλί του Κωνσταντίνου το φάγει. Τι λες, μωρέ. Το πουλί που έχουν στο σπίτι, το έφαγε. Πάει, δεν υπάρχει πια πουλί. Στο φούρνο με πατάτες. Όχι, παιδιά. Σε πελάγει ευτυχία η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, διότι δηλώσει για την εγκυμοσύνη της. Άρα πάει. Τι πουλί φοβάται? Ποιο πουλί φοβάται? Με το κανονικό, το καναρίνι είναι, παιδί. Πώς να σου πω, αυτό που είναι μέσα στο κλουβί. Άσε ρε. Με τα άλλα, εντάξει, έχει θέμα. Αν να πει το κουνέλι, πνίγουνε, όχι το πουλί. Αυτό είναι το άλλο. Και το άλλο είναι ότι η Ελεονόρα Μελέτη, συγγνώμη που φαντάζομαι δεν έχει πουλοφοβία. Διαβάζω κι εγώ προχθές. Ετοιμάζω το γιο. Οπότε τι καταλαβαίνεις εσύ? Ότι και αυτή θα πάρει ένα πουλί. Όχι. Ότι είναι έγκυος, φαντάζεσαι εσύ. Ετοιμάζω τον γιο. Ναι. Ναι, άρα, όχι, δεν το λέει έτσι. Πώς το λέει? Ξεκίνησε από χθες ειδική διατροφή για να πιάσει το γιο. Α, καταλαβες? Ελεονόρα, πάρε μου στείλε ένα μήνυμα direct. Θα σου πω εγώ πώς θα πιάσει το γιο. Ναι, 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 ο γιος ξέρει. Όχι, ξέρω, έχει δώσει συνταγή ο προπάπου σε παππού, πατέρα, στα παιδιά του και... Κανείς δεν έχει κάνει κόσμο αυτή την οικογένεια. Ο παππούς μου έχει κάνει. Γιατί. Ήξερε, έπιασε το γιο, έβγαλε τον διάδοχο, ρε παιδί μου, ο παππούς μου, τελείωσε ο κομπλέ. Σου λέει τώρα πάμε για κορίτσια για να, για να με προσέχουν όταν γεράσω. Ναι, 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 ναι. Και το ξέρουμε το μυστικό. Εσείς, ο προπάπους εσείς μόνο γιους. Μόνο. Άρα έχετε το μυστικό. Έχουμε το μυστικό. Θα μας το πεις, θα γίνει. Θέλετε να μάθετε το μυστικό? Βέβαια. Στείλτε μηνύματα. Στείλτε μηνύματα. Σιγά, σιγά, ηρέμησε. Έχω μυστικό να πιάσετε το γιο. Έχουμε μάθει το μήλο με το μέλι, ας πούμε, και κανέλα. Ναι. Έχουμε μάθει πεπόνι με προσούτο, ναι. Καρπούζι με φέτα και ψωμί. Αλλά τίποτα δεν πιάνουμε μπροστά στη Βουλή και σε αυτά που γίνονται εκεί με τους ανθρώπους εκεί. Έχουμε βεβαίως τη βουλευτή Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου. Στην Ράδιο Αρβίλα, φαντάζομαι, την έχετε δει όλη την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Η οποία μίλησε για την οικονομική κρίση που χτύπησε την οικογένειά της και γενικά τι είχαν πάθει. Ναι. Είπε διάφορα. Έπαθα, λέει, αγχωτική βουλιμία. Έτρωγα σαρδέλα με μαρμελάδα. Έχω φίλο που το κάνει αυτό, αλλά δεν έχει βουλιμία. Σαρδέλα με μαρμελάδα. Ναι, το έχω ξανακούσει, δεν μου φαίνεται περίεργο. Είχα ένα φίλο, αυτός με μύησε στα γαριδάκια με σοκολάτες και τα περίεργα φαγητά. Παιδιά, συγγνώμη, σαρδέλα με μαρμελάδα, το ακούω και θέλω να κάνω εμετό. Έτρωγε σαρδέλα με μερέντα, σαρδέλα με μαρμελάδα και έπαιρνε πάστα με κέτσαπ μουστάρδα. Τι εννοεί, πάστα γλυκή? Πάστα, παιδί μου, έπαιρνε μια πάστα από το Βασιλείο Μιασεράνο. Και τι έβαζε πάνω? Κέτσαπ μουστάρδα. Εντάξει, παιδιά, τρελανέ μας τώρα. Μα είναι δυνατό. Πώς το κάνει αυτό? Εγώ ήμουν ψηρικάς τότε. Τον έβλεπα. Ναι. Έπαιρνε τη σαρδέλα. Που... Ανατρίχιασα. Έπαιρνε τη σαρδέλα από την κονσέρβα, ρε παιδί μου. Άνοιγε την κονσέρβα. Ναι. Τη βούταγε στη μαρμελάδα ή στην πραλίνα και έτρωγε. Εντάξει. Το έβλεπα στα μάτια μπροστά μου. Δεν είναι ότι μου το είπε. Θεματάκι. Το αντιλαμβανόσουν, φαντάζομαι. Πρωινό έκανε γι' αυτό πριν κάποια χρόνια. Στην Αθήνα. Είναι δυνατόν. Φτάνει, παιδιά. Δηλαδή, έλεος, σταμάτα το λίγο. Εγώ αυτό άτρωγε. Τι μοιάζει εμένα? Το χειρότερο δεν είναι η σαρδέλα με τη μαρμελάδα. Νόμιζα ότι το έχω τερματίσει εκεί. Είναι το χειρότερο, είναι η πάστα με την κέτσαπ. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Έχω δει, ας πούμε, να τρώνε μακαρόνια. Και να βάζουν λεμόνι. Okay. Ή στην πίτσα πάνω να στίβουν λεμόνι. Το έχω δει αυτό. Όχι, ο συγκεκριμένος γενικά είχε ένα θέμα με τα φαγητά. Είχε θέμα γενικά. Όχι, είχε θέμα με τα φαγητά. Είχε γενικά θέμα. Να είναι καλά, γελάγαμε πολύ. Επίσης, έτρωγε μακαρονάδα με πραλίνα. Εντάξει, είχε θέμα με την πραλίνα. Είχε θέμα με τα φαγητά. Όχι, συνδέεζε πάντα το γλυκό με το πολύ αλμυρό, το ακραίο αλμυρό. Ας πάρει ένα παστό και ας του βάλει πάνω, ξέρω εγώ, pancake, ξέρω το πω. Μπορεί να το είχε κάνει, δεν ξέρω. Σας λέω πράγματα που έχω δει με τα δικά μου μάτια. Είμαστε καλά, Πανέργια. Εσύ την πάστα, σκέψου τη, στο πιατάκι. Είχε πάρει την κέτσα από τη μουστάρδα. Hot dog. Τέλος, παιδιά. Καντίνα με πάστες. Να στείλουμε καλημέρα στη Σέβη, η οποία ανυπομονεί να μάθει για το πώς πιάνουμε αγόρι. Που λέγαμε πριν λίγο νωρίτερα, ο Γιώργος υποστηρίζει ότι έχει εκείνος μόνο την μέθοδο του να συλλάβει γυναίκα αγόρι. Από πάπου προς πάπου έρχεται το μυστικό. Ο Στέφανος λέει για να πιάσεις πιο πολλούς καφέδες, λέει, σκέτο με γάλα. Είναι, λέει, ένα μυστικό για να πιάσεις γιο. Ναι, για να βγει μαύρο, παιδί μου. Αυτό που λέγαμε. Εγώ ξέρω ότι για να πιάσει γιο, λέει η γυναίκα, είναι ανάλογα και τη διατροφή του άντρα. Βρε. Αν ο άντρας τρώει όσπρια, λαδερά, φασολάδες και τέτοια, ναι, πιάνει πιο εύκολα αγόρι. Ναι, με κοροϊδεύεις. Ενώ αυτός που δεν κάνει υγιεινή διατροφή. Τι λες, πουλάκι μου. Από πάπου προς πάπου είμαστε κρεατοφάγοι. Ναι. Άμα πάω σε εσάς, ναι. Έχω να φάω όσπρια από 5 χρονών, δηλαδή. Άσε με. Δεν ισχύει. Αφήστε τα φεγγάρια, αφήστε τις λιακάδες. Τι χάσει, τι φέξει, τι τρώτε, τι δεν τρώτε. Άρα δηλαδή αυτό που μας λες το έκανες και εσύ για να πιάσεις γιο. Παιδιά, ένα είναι το μυστικό. Για πες μας τι έκανες. Το μυστικό είναι στην πράξη.
Α, στην πράξη. Στην πράξη, στην πράξη έρχονται όλα. Όταν... Δυναμώστε την ένταση. Λοιπόν, προσέξτε πολύ, προσέξτε με. Ακούστε με, μάλλον και κάντε, βάλτε το μυαλό σας σε φαντασία. Η Έλσα, συγγνώμη, λέει για κόρη υπάρχει. Αυτό που θα ακούσεις θα κάνεις το αντίθετο. Το αντίθετο. Ό,τι να είναι. Στην κόρη όπως να είναι. Η κόρη έρχεται. Λοιπόν, η γυναίκα από κάτω. Όταν λες από κάτω. Κάτω, ξαπλωμένη. Α, ο άσκελος στο κρεβάτι. Μπράβο. Ο άντρας από πάνω. Μάλιστα. Τα πόδια της γυναίκας. Κάτσε το κάνω λίγο εικόνα, ναι. Κάτω εικόνα. Στους ώμους του άντρα. Ναι, ακροβατικά ξεκινάμε τώρα. Σιγά το ακροβατικό, μα ρε. Για πάμε. Δηλαδή, εσύ τι, ακροβατικό να πάρει τα πόδια του άλλου, να τα βάλει στο πλάτη, στους ώμους του. Παιδιά, όχι τώρα που είναι νηστεία, έτσι. Αυτά μετά το Πάσχα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Τα χέρια σας στη μέση της γυναίκας. Μου θυμίζει γυμναστική. Είναι... Ο γυμναστής που σου λέει, έλα λίγο τον αγκώνα πιο ψηλά, ευθυγραμμισμένο με τον το ώμο. Έχουμε μέχρι εδώ, είμαστε καλά. Τα χέρια. Στη μέση της γυναίκας, από κάτω. Στον ναι. ποπό. Και την ώρα που είναι. Πού να φτάσει, παιδί μου, αφού είναι τα πόδια από πάνω. Θα πρέπει να, κάνει... να γίνει τυραμόνα ο άλλο. Δεν έχει βάλει σωστή εικόνα στο μυαλό σου, δεν ξέρω τι έχει βάλει. Έχω τα πόδια μέχρι τώρα. Έχει τα πόδια σου πάνω στου ώμου μου. Ναι, ναι, άκου τι λέμε πρωί-πρωί. Είναι τα πόδια σου πάνω στου ώμου μου. Το καταλάβαμε. Ωραία. Τα χέρια μου είναι κάτω από τον ποπό σου. Στη γυναίκα σου αυτά, ναι. Ωραία. Και τι κάνει. Την ώρα λίγο πριν την κορύφωση. Σηκώνει ένα κλικ 10 μοίρε στο. Και τρομάζει η άλλη. Τι λέγανε αυτά που λε πρωί-πρωί, μωρέ. Πού να τρομάξει εκείνη την ώρα, καταλαβαίνει. 10 μοίρε πάνω, παιδιά. 10, παιδιά, πάρτε μυρογνωμόνια, πάρτε διαβήτε, πάρτε χάρακε. Οι 10 μοίρε θα σα βοηθήσουν τα χέρια σα, οι παλάμε σα, να σηκωθεί εκεί που πρέπει. Ναι. Και εκεί έρχεται ο ιό. Άμα είναι 15 μοίρε, σε πειράζει. Εντάξει, 10 με 15 δεν μα πειράζει. Δεν έχουμε απόκληση μεγάλη. Αλλά μην τη φέρετε στο σβέρκο. Όχι. Λίγο ένα κλακ πάνω. Το καταλάβατε όλοι, θέλετε να το ξαναπούμε. Όχι. Λοιπόν, να κάνουμε ένα story, ένα παράσταση και ερχόμαστε σε λίγο. Καλημέρα στην φίλη την Σέβη που λέει: ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά, πάω να δοκιμάσω. Καλημέρα στη Μαρία που λέει: περίμενε, καλέ πρωί ακόμα. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Πάλι καλά που είναι Δευτέρα και τα μικρά έχουν σχολείο. Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει, παιδιά. Ναι, ναι, όχι, όχι. Τα παιδιά που να καταλάβουν. Ήταν λίγο περιγραφικό, τα παιδιά όχι, δεν κάνει να μάθουν. Πώς να σα το εξηγήσω αλλιώς, τι να κάνω. Αν και έμαθα από την κουνιάδα μου πρόσφατα ότι τα παιδιά στην 6η Δημοτικού, στο μάθημα της φυσικής, κάνουν για το αναπαραγωγικό σύστημα και το κάνουν και πάρα πολύ περιγραφικά, γιατί ο ανιψιός μου, ο μεγάλος, πήγε στο σπίτι, την πήρε τηλέφωνο στη δουλειά. Δεν περίμενε να πάει η μαμά στο σπίτι και τη λέει: έλα, αγόρι μου, τι έγινε. Λέει: καλά, εσύ τι κάνεις. Καλά, λέει στη δουλειά. Τα άμαθα όλα. Μπαμ και τη το κλείσε. Οχ. Οχ, Παναγία μου, λέω. Και λέει τώρα, τι έμαθε τώρα. Έμαθε, Παναγία μου. Περίμενε. Έχει κάτι κακό. Και εκεί τρώγεσαι. Ωραία ποστιά αυτή. Παίρνει τηλέφωνο και λες. Έλα, Αντωνή, τα άμαθα όλα. Μπαμ και το κλείνει. Και τον αφήνει τον άλλον να βράζει το ζουμί του. 697-800-104 αυτό το μηνύματά σα στο Viber. Αλλά όμως ήρθε η ώρα να τηλεφωνήσετε αμέσως τώρα. 22-210-62-700 και επικοινωνήστε μαζί μας. Έχουμε το αγαπημένο σας παιχνίδι. Μοιράζουμε υπέροχα μοναδικά δώρα. Και το μόνο που έχετε να κάνετε μέσα σε 15 δευτερόλεπτα να μου πείτε 5 λέξεις από την. Αρχικά θα σας πω εγώ. Υπάρχει μία συλλαβή την οποία θα σας δώσει ο Γιώργος και πρέπει να ξεκινήσουν με αυτή τη συλλαβή 5 λέξεις μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολύ εύκολο, αρκεί να είστε συγκεντρωμένοι, να μην είστε αγχωμένοι βεβαίως και όλα θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν. Λοιπόν, Ελίνα μου. Ναι, ναι, ναι. Θα σου βάλω κάτι πάρα πολύ εύκολο. Δευτεριάτικο κιόλας. Δευτεριάτικο και πάρα πολύ εύκολο. Mm. Λοιπόν, θέλω να μου πεις 5 λέξεις μέσα σε 15 δευτερόλεπτα που ξεκινάνε από λάμδα, α και μη. Λαμ. Λαμαρίνα. Λάμα. Άλλο πράγμα. Λάμαρη, ένα χωριό που είναι κοντά στο Λεμιώνα. Ναι, το γνωρίζω, ναι. Λαμία. Όλα τα χωριά θα τα πάρουμε παραμάζομαι. Το είπες, αλλά δεν το διευκρίνησες. Το λαμέ, δεν σε χάλασε. Το λαμέ. Δεν είναι κανονική λέξη αυτή. Ναι, αλλά δεν πειράζεις. Ένα πράγμα και δεν το πες. Για πες το. Λάμδα. όχι. Και είναι και η μέρα της γραμματικής σήμερα. 22-210-62-700 και επικοινωνήστε αμέσως τώρα. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Hello, Catherine. Καλημέρα, Ελίνα μου. Τι κάνεις, αγαπημένη? Καλά είμαι, κορίτσι μου, εσύ? Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, είδαμε ήλιο. Είδαμε ήλιο. Πώς πέρασες Σαββατοκύριακο? Υπέροχα, πάρα πολύ όμορφα. Τι έκανες, πού πήγες? Ήμουν τον άντρα μου συνέχεια αγκαλιά. Αυτό γουτσου, είναι γουτσου. Ωραίο, το υπέροχο, το ωραίο. Λοιπόν, Κατερίνα μου, είσαι έτοιμη? Έτοιμη, ναι. Έτοιμη. Λοιπόν, θα σου ψιθυρίζω. Θέλω μέσα σε 15 δευτερόλεπτα να μου πεις 5 λέξεις που ξεκινάνε από ρο, όμικρον και ύψιλον. Από ρου. 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 Ρουφιάνος.
ρουλέτα. Ρουκζούκ. Το χασα, το χασα. Δεν πειράζει, βρε Κατερινάκη μου. Ρουθούνι, ρουφάο, ρουμπίνι. Είναι πολλά, είναι πολλά. Είναι πολλά. Δεν πειράζει, Κατερινάκη μου. Καλημέρα. Εντάξει, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Πολλά φιλιά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλώς τη. Καλά είμαστε, εσύ. Πώς σε λένε. Βιργινία, εσύ. Ναι, Βιργινία. Έλα. Τι ωραίο όνομα που έχεις, Βιργινία. Λοιπόν, Βιργινία μου, είσαι έτοιμη. Ναι, έτοιμη. Θέλω σε 15 δευτερόλεπτα να μου πεις 5 λέξεις που ξεκινάνε από νι, αλφα και ρο, από ναρ. 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 Ναρκή. Ναρκισσός. Ναρκοπαίδιο. Ο ναργιλές. Ναι. Έλα, άλλες δύο. Ναρκωτικά. Νάρκη, ένα κοπέδι το πει σε σένα. Ναι, ναι, αυτά είναι συνώνυμα. Λοιπόν, δεν πειράζει, Βιργινία μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πολλά καλημέρα, φιλιά. Καλημέρα, πάμε στον καλημέρα. Επόμενο, παιδιά. Πάμε. 22-2-10-62-700. Μαρία, Μαρία, με για τα κίτρινα που είσαι. Καλημέρα. Καλημέρα, τι γεια σου, Μαρία. Γεια σου. Μαρία, με τα κίτρινα, ποιον αγαπά καλύτερα. Ποιον αγαπά καλύτερα. Νάντρο ή τον γείτονα. Τον άντρα μου, εντάξει. Κολλήσαμε για λίγο όμω, έτσι. Λοιπόν, μαράκι μου, θέλω σε 15 δευτερόλεπτα να μου πει 5 λέξει που ξεκινάνε από μη, πι και γιώτα. Από μπι. Από μη, πι και γιώτα. Ναι, μπι. 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 Μπι, 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 μπο. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Μπιπ. 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 Δεν ξέρω, κόλλησα. Έλα, βρε μαράκι. Καλά, είναι δύσκολο τώρα αυτό που τις έβαλες. Έλα, ρε παιδιά. Μπικίνι, μπισκότο. Γιατί μου βάλατε τόσο δύσκολο εμένα. Δεν το βάλαμε, ο Γιώργος το έβαλε. Μπιφτέκι, μπισκότο, μπικίνι. Εύκολο ήταν τελικά. Μπιμπίκι. Δεν πειράζει. Την άλλη εβδομάδα. Έγινε καλημέρα. Γεια σου, μαράκι. Φιλιά πολλά. Εντάξει, εύκολο ήταν όντως, αλλά ακούγεται δύσκολο. Εύκολο ήταν, παιδιά. Απλά είναι ο χρόνος που σε αγχώνει. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις, Αγγελική μου, πώς είσαι. Καλά, μια χαρά εσύ. Καλά και εμείς. Καλώς στην Αγγελική, 4 γυναίκες σε σειρά. Πώς πέρασε Σαββατοκύριακο. Καλά, ήσυχα. Ήσυχα. Εσύ με τον άντρα σοκαλιά ή μόνη. Όχι, και με τον άντρα και το παιδί. Και το παιδί. Λοιπόν, το παιδί πρώτα. Είσαι έτοιμη. Ναι, ναι. Ωραία. Θέλω, θέλω μάλλον 5 λέξεις που να ξεκινάνε από Α, Γ και Α. Αγά. Αγαμία. Ναι. Ναι. Αυτό πρώτο, μάλιστα. Αγαμία, βέβαια. Εντάξει, βεβαίως. Επόμενο. Αγάς. Ναι. Αγάλι. Αγάρ. Ναι. Αγάπη. Ναι. Αυτά, 5 είναι. Όχι, άλλο ένα θες. Γιατί? Όχι, 5 έχω πει. Πάμε να τσακωθούμε λίγο έτσι για καλή εβδομάδα. Είπε 2 φορές το ίδιο. Γιατί, πότε είπε. Τι πιο, στείλτε μου. Αγάς και αγάρ. 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 Αγάρ, αγάρ. Εντάξει, θα το δώσω, βρε Αγγελική, πώς κάνεις έτσι. Καλά. Μα πρώτα αντί να μου πει την αγάπη, μου είπε την αγαμία. Τι να κάνω, αυτό μου. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή σου, σημαίνει και τα δωράκια σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Όπως και η πρώτη μας η φίλη δεν είπε το ρου. Είπε το ρου, αλλά δεν το είπε σαν λέξη για το ρου της ιστορίας. Που είναι ο ρους. Ναι, 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 βέβαια. Αύριο λοιπόν πάλι, συνεχίζετε να τηλεφωνείτε εσείς για να δηλώσετε συμμετοχή, να είσαστε έτοιμο πόλεμοι. 22-10-62-700, μετά τις 10.30 παίζουμε τις συλλαβές. Για μερικούς ανθρώπους, λέω ρε παιδί μου, η ζωή επιφυλάσσει πάρα πολλές εκπλήξεις. Θυμάσαι τον Τζέρεμι Μίξ, που ήταν μάλλον και είναι, φαντάζομαι, ο πιο σεξι κατάδικος στον κόσμο. Τον θυμάσαι. Που τον είχαν βγάλει. Ναι, που όλα ξεκίνησε όταν η φωτογραφία του στις φυλακές είχε δημοσιευθεί στον τύπο και από εκεί και ταξίδευσε μετά social media, ναι, αυτή, ναι, η φωτογραφία. Ναι, 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 ναι. Και οι γυναίκες όλες τρελάθηκαν. Πρόκειται για τον πιο σεξι άντρα κατάδικο, όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Κοίτα που έχει πάρει και τον μπλε σημάδι στο Instagram. Έχει πάρει και τον μπλε σημάδι, βέβαια, γιατί έχει 1,7 εκατομμύρια followers, παιδιά. Ωραία, ρουφιάνες. Προς τα κάλλη, ε. Λοιπόν, αυτός είναι ο άνθρωπος, ο Τζέρεμι Μίξ, ο οποίος είχε φυλακιστεί, είχε καταδικαστεί ως μέρος επικίνδυνης συμμορίας για οπλοκατοχή, ληστείες και τέτοια. Ναι. Αφέθηκε ελεύθερος. Σας αρέσει αυτό, έτσι. Αφέθηκε δηλαδή ελεύθερος πριν ολοκληρώσει την ποινή του, γιατί είχε καλή διαγωγή. Σας αρέσει αυτό, δηλαδή. Είναι ωραίο αγόρι. Όχι το αγόρι σαν αγόρι. Γενικά το παρελθόν ενός άντρα να είναι λίγο περιπετειώδες. Εγώ η αλήθεια είναι θα φοβόμουν. Λίγο. Λέω άμα το πάρει, ναι, το βράδυ, μιλάμε για 1,5 γυρίσει στο μυαλό και τρελαθεί. Εδώ μιλάμε τώρα, 1,7 έχει. Εκατομμύρια, ναι. Το 1,5 εκατομμύριο είναι γυναίκες, οι υπόλοιποι είναι φυλακιζόμενοι φίλοι του μέσα στις φυλακές. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος βγήκε λοιπόν από τις φυλακές. Μπράβο, μπράβο. Ξεκίνησε, ξεκίνησε πασαρέλες, βέβαια. Όλοι οι μεγάλοι οίκοι τον ζήτησαν στην πασαρέλα, ακριβοπληρωμένο πλέον μοντέλο, ο Τζέρεμι.
Είναι... Κοίτα εκεί που δεν το περίμενε. Κοίτα, λέει, η ζήλια τώρα το τόπο. Για ληστεία λέει, πήγα, αλλού θα βγάλω τα φράγκα. Κοίτα η ζήλια. Μιλάμε... Α, δεν με ενοχλεί. Λοιπόν, γοήτευσε, συγγνώμη, τα μεγαλύτερα ονόματα τη showbiz. Ξέρεις τι με ενοχλεί πιο πολύ. Όχι, με ενοχλεί, Γιώργο. Με ενοχλεί ότι αν βγει τώρα ένα Έλληνα. Ποιο? Ένα, δεν του ξέρω εγώ. Μην πει ονόματα, δεν θέλω. Εσύ εκεί στον Κορυδαλό δεν έχει γνωστού. Πολλού μέσα. Όλα παιδιά μοντέλα. Μοντέλα! Πανέμορφα! Δεν είδα καμία με το που βγήκε ο τύπος από τη φυλακή να του πούνε τι ωραίος που είναι. Το θέμα δεν είναι. Να τον πάρω στη δουλειά. Δεν σταματάει εκεί ο Τζέρεμι, γιατί τον ερωτεύτηκε η κόρη ενός δισεκατομμυριούχου, την οποία και παντρεύτηκε και έκανε παιδί. Δεν φοβάται με τη ληστέψη. Γεννήθηκε ο γιος του πέρσι. Είναι η κόρη του Φίλιπ Γκριν, ο οποίος έχει το top shop. Έχει πάρα πολύ. Είναι δισεκατομμύριο. Κάτι λάθος κάνουμε. Κάτι λάθος κάνουμε. Και είχε γενέθλια το κορίτσι αυτό χθες. Τι του πήρε. Και τη κάνει μια ερωτική εξομολόγηση. Ανάμεσα στο... τράπεζα. Όχι. πήγε... Α, θα σε πάω για δείπνο, αγάπη μου, τώρα που έχουμε πέτειο, θα σε πάω για δείπνο στην τράπεζα. Τη κάνει μια ερωτική εξομολόγηση χθες τη Κλόε. Ναι. Γιατί είναι και η κόρη του δισεκατομμυριούχου του Γκριν. Τι, την έχουμε όλοι. Ναι, χρόνια πολλά στην αγάπη τη ζωή μου. Όχι έτσι, έτσι απλά. Ξέρεις, ο Τζέρεμι στις φυλακές έγινε πολύ ρομαντικός γιατί έγραφε γράμματα. Τι να κάνει. Όλοι στις φυλακές έτσι κάνουν, ναι. Πού να ξέρω, μα δεν στέλνουν email και τέτοια. Δεν ξέρω. Ναι, δεν έχουν κινητά email και τέτοια. Όχι, αλλά το γράμμα, ρε παιδί μου, δεν είναι ανάγκη ότι το έγραφε σε κάποια. Μπορεί να έγραφε δικού του στίχου ή να έγραφε κάτι δικό του. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα λοιπόν, επειδή γράφει λέει πολύ ωραία ο Τζέρεμι. Ναι, τι της έγραψε. Χρόνια πολλά στην αγάπη τη ζωή μου. Είσαι το πιο εκπληκτικό άτομο που γνώρισα ποτέ. Και εγώ αυτό θα έλεγα. Είμαι ευλογημένο που σε έχω στη ζωή μου. Εγώ να δει τι θα έλεγα. Λίγα έχει πει. Είσαι το μοναδικό πρόσωπο που θα ήθελα να περάσω το υπόλοιπο τη ζωή μου. Με τόσα εκατομμύρια κι εγώ. Είσαι μια υπέροχη μαμά. Και θα σε αγαπάω για πάντα. Βρε, και πώς θα το έκανα και ρηπώς θα το έκανα και ό,τι θες θα το έκανα. Τρελάθηκε η Κλόε. Έλα. Τρελάθηκε. Τι του πήρε. Τον αγαπάει πάρα πολύ. Α, τι έγραψε. Τι του πήρε, ένα αυτοκίνητο πέρα να του πήρε. Α. Αν και αυτή είχε γενέθλια, αλλά το διάλεξαν μαζί. Δεν πειράζει. Ο Τζέρεμι έχει πολύ ωραία αισθήματα για την Κλόε. Και εγώ τέτοια θα ήθελα. Την αγαπάει πάρα πολύ. Η Κλόε, την έχουμε μια φωτογραφία να τη δω. Ναι, την έχουμε. Α, την έχουμε. Είναι κούκλα. Έχει γαλανά μάτια, όμορφη είναι. Να σου πω, είναι η κόρη του Γκριν, τι θες τώρα. Όμορφη είναι. Αυτή είναι εδώ. Εντάξει. Εντάξει, έχουν ίδιο χρώμα μάτια. Ναι. Μάλιστα. Αυτός είναι τέλος πάντων ο Τζέρεμι. Αντί να τον χαίρεστε. Πλέον οι γυναίκες έχουν στεναχωρηθεί που παντρεύτηκε. Ναι, αλλά δεν καλά. Έχει σημασία, παιδιά. Ο Τζέρεμι περνάει καλά. Ο πιο σεξι κατάδικος στον κόσμο. Μια χαρά. Σιγά το γράμμα, λέει η Μαρία. Ναι, σιγά τι είπε μου. Παιδιά, ήταν ερωτική εξομολόγηση εδώ, αυτό. Εδώ μιλάμε για. Έχει δισεκατομμύρια η συγκεκριμένη. Αντί να βγάλει τα σωδικά του πάνω στην κόλλα με το χαρτί και την πένα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εμείς που δεν έχουμε δισεκατομμύρια, του λέω αγάπη μου, σ' αγαπώ και μου απαντάει και εγώ, είναι ωραίο. Μα κάνε να μου γράφει και εμένα τέτοια. Κάτσε, στο Instagram. Σου έγραψε γράμμα. Δεν μου γράφει. Το ρωτάς. Ναι. Πες του, γράψε μου ένα γράμμα. Ναι, θα μου γράψει νομίζεις. Αντί να της πει από τότε που βγήκα από τη φυλακή. Πες μου ότι είσαι, έχεις γυναίκα την κόρη του δισεκατομμυριούχου. Ναι. Και έχει γενέθλια σήμερα. Έχω βγει από τη φυλακή, έχω το. Όπα, είσαι το... εδώ του morning, ο Γιώργος. Α, κάθε μέρα της έλεγα καλημέρα, αγάπη. Ναι. Σου έχω έτοιμο καφέ στο κομοδίνο. Ακούω τι κάνουν. Κουρασανάκια σοκολάτα που σ' αρέσουν. Για τα λεφτά αισθήματα ο Γιώργος. Επίσης, όταν κατέβεις στο ψυγείο σου, αφήσει ένα σημειωματάκι. Ναι, ναι. Το πόσο πολύ σε αγαπάω. Έτσι απλά. Ναι, ναι. Πήρα κάποια λεφτά από την καβάντζα σου να σπάρω ένα δαχτυλίδι. Γιατί δεν είχα βράγκο. Βράδια ξημερώματα. Συγγνώμη, Πέτρο μου, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, δεν γίνεται. Στον Ιακωβίδη μιλάς. Ναι, στον Ιακωβίδη. Καλά, διακόπτει το τραγούδι αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, γιατί είναι απαράδεκτο. Γιατί, παιδιά, συνεχίζει να λέει την ιστορία για τον Τζέρεμι. Δεν το ξέρα εγώ αυτό. Συγγνώμη, μισά μα τα λε. Βάλε έκτακτο. Μισά μα τα λε, παιδιά, πάρτε το όλο δικό σα. Έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Καταρχάς, καλημέρα στο Κατερινάκη που μας έστειλε μήνυμα. Εγώ δεν το είχα δει αυτό. Ο Τζέρεμι είχε δύο παιδιά με την πρώην γυναίκα του που τον περίμενε όσο ήταν στη φυλακή, την οποία την απάτησε με την τωρινή γυναίκα του, του Γκριν την κόρη. Του Γκριν την κόρη. Και την κράτησε με το που βγήκε από τη φυλακή. Τέτοιοι είστε, λέει σε σένα, Γιώργο. Εγώ τι σε. Εγώ δεν την πληρώσω. Καλά να πας που διέκοψε και το τραγούδι. Άσε ρε, κάτσε, αυτό το βάλες εσύ. Όχι, να το, τέτοιοι είστε, το γράφει. Γιατί ρε, παιδιά, εγώ ο άλλος το έκανε, εγώ θα την πληρώσω. Όχι, okay, εσείς να τα δείτε που ο φυλακισμένος βγήκε. Δεν ντρέπεται το γαϊδούρι. Που την άφησε με δυο παιδιά. Απ' την άλλη, βέβαια, λες τώρα, ας του να φτιαχτεί. Να μου δίνει καλή διατροφή. Να παίρνουν καλή διατροφή. Άντε, Πέτρο, πες το. Και κάποτε που λέτε, ξεναγούσαν έναν φοιτητή σε ένα εργοστάσιο που έφτιαχνε προϊόντα με λάτεξ. Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτα του έδειξαν μια γραμμή που παρήγαγε ελαστιχένιες πιπίλες για μπιμπερό. Ναι, ναι. Τις ξέρεις, έτσι. Οι πιπίλες βγαίναν με μεγάλη ταχύτητα ενώ ακουγόταν ένας δυνατός επαναληπτικός θόρυβος.
Σιλικόνη, σιλικόνη. Λάτεξ. Α, ναι. Μάλιστα. Αυτό το θόρυβο συνέχεια. Τι είναι αυτός ο θόρυβος, ρωτάει ρε παιδιά ο φοιτητής. Το λέει ο θόρυβος αυτός. Δεν ξέρουμε. Παραγγείλατε εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας διακόψατε. Ναι. Λοιπόν, το χις, λέει, ο θόρυβος αυτός είναι όταν χύνεται, λέει, το υγρό στο λάστιχο στο καλούπι. Ενώ το που βγαίνει μια βελόνα και κάνει μια τρύπα στην πιπίλα. Μάλιστα, ωραία. Εξηγεί ο μηχανικός τον φοιτητή. Αργότερα τον ξεναγούνε, συνεχίζει την ξενάγηση στο τμήμα παραγωγής προφυλακτικών. Εκεί μια μηχανή με μεγάλη ταχύτητα ακούγονταν ένας θόρυβος πάρα πολύ δυνατός. Θα ακούσουμε Παναγία μου. Πώς θα πάει αυτό, ο φοιτητής γυρνάει και του λέει το καταλαβαίνω, λέει, από το προηγούμενο μηχάνημα που ακούγεται σαν προφυλακτικά, αλλά το pop, γιατί ακούγεται που και που, λέει. Α, λέει, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά μια διαφορετική μηχανή. Είναι η μηχανή που έβγαζε, είναι η ίδια μηχανή που έβγαζε πιπίλες, έτσι αυτή βγάζει προφυλακτικά, λέει ο ξεναγός. Γι' αυτό κάθε τέσσερα προφυλακτικά ακούς, βγαίνει μια βελόνα και τρυπάει ένα προφυλακτικό. Μα καλά, του λέει ο φοιτητής. Μα είναι δυνατόν αυτό, δεν είναι κακό προς τις πωλήσεις των προφυλακτικών όλο αυτό? Ναι, αλλά είναι πολύ καλό για τις πωλήσεις των μπιμπερό. Γιώργος και Ελίνα. Σοκαφέ Morning Show.